Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολης εδώ σε 95,5 των FM. Της κακομοίρας θα γίνει το επόμενο δίωρο. Με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον κύριο Θανάση Πολίτη στην παραγωγή, την κυρία Λέα Γκουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, Κωστή Δραπτόπουλος και Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Είμαστε παρέα με τους αδελφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να διαγράψετε οριστικά το όχημά σας, αρκεί να τηλεφωνήσετε στο 18133, κρατώντας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, και αδελφοί Κωνσταντινίδη να κάνουν τα υπόλοιπα γρήγορα, αξιόπιστα, δίνοντας παράλληλα την καλύτερη τιμή της αγοράς, και όλα αυτά με τηλεφώνημα στο 18133 ή στο axa.gr. 9.55 γεννώ το μήνυμα στο 54045 με 25 λεπτά του ευρώ τη χρέωση του μηνύματος. Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού ή στο προστάρμπε της εκπομπής μπορείτε να σχολιάσετε τα όσα θα συζητάμε με τον Κωστή. Χορηγός εκπομπής η νέα premium ρετσίνα 45 στροφές από την Ινοπία Μιχάλη Γεωργιάδη. Μια νέα ρετσίνα φτιαγμένη πάντα με αφοσίωση στην ποιότητα και αγάπη για τη δημιουργία, που οδήγησε ένα μοναδικό αποτέλεσμα που καλύπτει κάθε απαιτητικό ουρανίσκο. Ρετσίνα 45 στροφές με σύνθεση από εκλεκτές ποικιλίες που θα σας προσφέρουν μια μοναδική και ανεπανάληπτη γευστική εμπειρία, θα τη βρείτε παντού, σε όποιο μαγαζί εστίαση και αν πάτε να απολαύσετε το γεύμα σας, το δείπνο σας, το ότι τραβάει η ψυχή σας. 45 στροφές η ρετσίνα αλλάζει επίπεδο και πάνω απ' όλα παίζει δυνατά στην ψυχή σου. Αύριο μία παρατέρατο θα κληρωθούν 10 προσκλήσεις για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Η διαδικασία είναι απλή, γράφετε α02, αφήνετε κενό, τη λέξη ΠΑΟΚ, το ονοματεπώνυμό σας όπως θέλετε, στο 54344, προκειμένου μία από τις 10 προσκλήσεις να γίνει δική σας και να δείτε το παιχνίδι αυτό από κοντά. Επαναλαμβάνω ότι η κλήρωση θα γίνει αύριο 1 του Νοέμβρη και ώρα 1 παρατέταρτο. Επιλέγοντας Ακλάνμαξ από τη Vitex για το βάψιμο της εξωτερικής τυχοποιίας, την αναβαθμίδεις με μοναδικές ιδιότητες όπως πολύ υψηλή αντοχή, ακόμη και σε δύσκολες καιρικές συνθήκες και σταθερά υπέροχη εμφάνιση. Το Ακλάνμαξ μπορεί να εφαρμοστεί ακόμα και όταν η θερμοκρασία του αέρα, της επιφάνειας και του υλικού κυμαίνεται από 5 έως 45 βαθμούς Κελσίου. Θα το βρείτε στο Κοσμάγουλ, τον ειδικό στο χρώμα και στα δομικά υλικά, εδώ και 50 ολόκληρα χρόνια. Πήγαμε Φραγκφούρτη, πήγαμε Αθήνα με την Εθνική, πήγαμε Κωνσταντινούπολη. Τώρα το διάσημο πλέον βαν του Μετρόπολης 95,5 φουλάρει το depósito του για το Road Trip Van Experience 4, αφού Νίκος Ουλιανός, Κώστας Πρατωτός και 4 τυχεροί ακροατές του Μετρόπολης 95,5 θα ταξιδέψουν όλοι μαζί στις 14 του Νοέμβρη στην Αθήνα για το sold out αγώνα της εθνικής μας ομάδας Ελλάδα-Αγγλία. Ένα τρελό road trip για 2 ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Μπείτε τώρα στο metrosport.gr και απλά συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής. Κωστή, να μην πω καταρχήν, ξεκίνησε το παιχνίδι κυπέλλου ανάμεσα στη Ζάκυνθο και τον Αστέρα Τρυπόλεως. Ποιος νοιάζεται? Εντάξει, εμείς θα ενημερώνουμε για ό,τι συμβαίνει. Εντάξει, τι θα μπορεί κάποιοι να το έχουν παίξει στο στοίχημα. Τι με νοιάζει εμένα? Λοιπόν, από όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, θέλω να ξεκινήσουμε με κάτι το οποίο σχετίζεται με το ποδόσφαιρο, αλλά δεν έχει να κάνει με το χορτάρι. Τι έχει να κάνει, με το χώμα? Καθώς υπάρχει μια δικαστική διαμάχη ανάμεσα στον κύριο Μαρινάκη και στην οικογένεια Καρυπίδη. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι είναι μια είδηση η οποία... Είναι μια είδηση που... Θορυβεί αρκετά. Καθόλου δεν θορυβεί. Γιατί? Είναι μια είδηση η οποία αλλάζει τα στάτους της πόλεως. Δηλαδή? Που λέγεται Θεσσαλονίκη. Και πετάει στην... τα τελευταία 10 χρόνια μια προπαγάνδα στα σκουπίδια. Δηλαδή? Δηλαδή κανείς δεν το είπε αυτό, το πω εγώ. Τόσα χρόνια τι ακούμε στη Θεσσαλονίκη από παιδιά? Ο αγωνιστής ΠΑΟΚ που βαράει το κατεστημένο. Σωστά. Ποιο ήταν το κατεστημένο? Ο Ολυμπιακός. Μόνο Ολυμπιακός ήταν. Μετά ήταν η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ. Ποιο ήταν το κατεστημένο? Η Αθήνα. Σωστά. Πίνα τούμπο η Τούμπα, μαχητής ο ΠΑΟΚ, γροθιά στο κατεστημένο κτλ. Ωραία μέχρι εδώ. Ακούω.
πάρουμε την κλωθιά στο κατεστημένο. Δεκαετία 70-80. Εσένα. Εσένα λέω. Φτιάχνουν τα πράγματα. Φτιάξε πιο μπροστά. Κοίτα με στα μάτια. Απάντησε μου. Δεκαετία 70-80. Ναι. Τι έγραφε ο Μπούζας? Επανάσταση του ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο. Σωστά. Πόσα πρωταθλήματα πήρε στα 10 χρόνια? Τότε. Ένα. Ένα. Ναι. Μάλιστα. Το 76. Μάλιστα. Ποιο μάτσι έμεινε στην ιστορία ότι έγινε περίεργο γεγονός? ΠΑΟΚ Παναχαϊκή. Ποιος πήρε το πρωτάθλημα?
μέσω της πόλης, είσαι δημοσιογράφος της πόλης, είσαι...
Σε σημαίνει New York Times. Δεν είναι μέτρο που είναι New York Times. Ξέρω εγώ. Εσύ μπορεί να πει αύριο σε καμία κόμμα ότι έγραφε στην New York Times. Το έχω πει χιλιάδε. Ότι γράφει τον Πέτσο στην New York Times. Σε έχω ικανό να πει καμία κόμμα. Το έχω πει. Είμαι σίγουρο. Ότι έγραφε τον Πέτσο στην New York Times. Όχι Πέτσο. Δικιά μου στήλη. Ναι, δικιά σου στήλη. Τι να σε πω, ρε κοκκίνα. Σηκώνει τα χέρια μα. Είπαμε στον έρωτα και στον πόλεμο δεν υπάρχει δική. Θα πούμε ένα μπράβο την κυρία Καρυπίδη που είχε 30 κιλά γκάστα που. Αν και δεν έχει που, το κατεστημένο τόσα χρόνια που βάναυσα βαρούσε τον ελληνικό ποδόσφαιρο, εμείς τα βρήκαμε τώρα μαζί του. Αν πάει στην Ελλάδα. Άσε να πούμε, ρε, τι να πούμε, ρε. Τι να πούμε, τα δικαστήρια είναι ζαριά να πούμε. Ένα καλό δικηγόρο, ο δικαστής μπορεί να είναι από τη μια μεριά, από την άλλη. Δεν ξέρω τώρα τα δικαστήρια. Τον έκανε να χάσει τον ύπνο του. Έμαθε η Ελλάδα ότι ο Ολυμπιακός είναι ύποπτος για στημένα παιχνίδια από την κυρία Καρυπίδη την εταιρεία κτλ. Το έμαθε. Σα ρωτάω, ρε. Βεβαίως. Τη στιγμή που ο Πάοκ τα κρίνει με τον Ολυμπιακό και έστειλε τον Καγκάτση κάτω τα μοιράζει τα έργα καλά. Ποια επανάσταση λοιπόν. Να για βίντεο γιατί δεν γεμίζει τούμπα. 50 πρωταθλήματα να πάρουν. Καταλαβαίνεις το έργο. 200 πρωταθλήματα να πάρουν. Δεν γεμίζει τούμπα ποτέ. Το καταλαβαίνεις, ναι ή όχι. Γιατί το καταλαβαίνεις, ναι, γιατί δεν γεμίζει τούμπα. Δεν το λέω εδώ και 2 μήνες. Το κρατάω. Περίμενα, ήξερα την ημερομηνία σήμερα. Δεν το έλεγα επίτηδες. Καταλαβαίνεις γιατί ο Πάοκ δεν πάει στην τούμπα, ρε. Η ψυχή του την καταλαβαίνεις. Δεν το φταίει ούτε η τουαλέτα του. Αισθάνεται προδομένος. Όχι, ρε, προδομένος, δε. Δεν έχει αυτό τη επανάσταση στο αυτό. Θα μου πεις και οι κρύοι Αριανοί. Άλλοι κρύοι. Άμα τους πάρεις και τους αγκαλιάσεις, κρυοπαγήματα θα πάρεις. Βρε τι μπλαζέ κρύοι. Μεγάλο αστή. Μεγάλο. Άντε να μην μιλήσω τώρα τους κρύους τώρα. Αλλά να σου πω και κάτι άλλο. Πού τα μέσα που έχει ο Καρυπίδης για να κάνει αυτό το πράγμα το περάσει. Ξέρεις γιατί το περνάει. Γιατί είναι πόντιος. Καρυπίδης δεν λέγεται. Ναι. Ποντιακής καταγωγής. Πού να καταλάβει τώρα ο Καρυπίδης ότι αυτό που κάνει η αδερφή του πρέπει να το καπηλευτεί. Να το καπηλευτεί να πει επανάσταση κάνω. Ρε, πού είστε να πούμε. Το κεφάλι αν του. Τελείωσε. Πρέπει το κεφάλι του Καρυπίδη. Καρυπίδης λέγεται. Εγώ έχω ένα Καρυπίδη στο στούντιο λέγεται. 8 μέρες τον λέω να κάνει, να μου στείλει ένα κείμενο για να το πω να το σπικάρω και την 8η μέρα. Την 8η μέρα ο Θεός έφτιαξε και τον μπαγλάμα. Κατάλαβες να πούμε. Τελείωσε τώρα, έχεις να πεις κάτι και 28 είναι. Ε φίλε τώρα. Εδώ θα πρέπει να πουλήσουμε το έργο αυτό εδώ διαφορετικά. Αλλά πολιτές σαν τον Μπούζα δεν βγάλατε. Μετά τον Μπούζα είστε το χάος. Είμαστε το χάος μετά τον Μπούζα. Γιατί αν είχε ο Άρης ένα Μπούζα αυτή τη στιγμή, αυτό με την Καρυπίδη και τη Μάγδα πώς τη λένε, και το Ειρήνη. Θα το είχε καπηλευτεί. Αλλά είναι τόσο βόδια εκεί στον Άρη, στο Yellow Radio, στα Press Radio και τα λοιπά. Είναι βόδια επικοινωνιακά. Πρεσάρις, κρεσάρις, πώς τα λένε. Είναι βόδια επικοινωνιακά. Και βόδι είναι και ο Καρυπίδης, βόδι, που δεν εκμεταλλεύεται αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα να το καπηλευτεί, να μαζέψει κόσμο, να επαναστατικό. Και ξέρεις και κάτι άλλο. Χθες γίνεται μια φάση. Χτυπάει ο τερματοφύλακας τον άλλο. Και είναι ο Μάντζιος. Εσύ καλύτερα να κάνει ένα καυγά με κάνει γυναίκα μου. Καλό. Να τα κάνει λίμπα, να γίνει τη πόπη εκεί. Το Μάντζιος σηκώνει τα χέρια. Πάει, σταμάτα ρε. Παρά κάθε μέρα. Στον πάγκο. Στον τέταρτο. Άσε ρε το μυρμύρ ρε. Κόρμα μέσα. Κάνε μια ντου. Όπως κάνει ο Λουτσέσκου να γίνει ο Πάταγος. Ένας καυγάς καλός. Αυτό το μυρμύριασμα. Αυτή είναι μια. Και γκρίνια. Ξέρεις τι είναι χειρότερο πράγμα σε μια γυναίκα στο σπίτι ή συγκόμενα. Έχω βαρθεί να ρωτάω. Άκουρε να δεις. Αυτό το μυρμύρ. Κάνε μωρί ένα καυγά. Μυρμύρ. Αυτό ήταν. Καλύτερα να του κάνεις ένα καυγά, να γίνεται μπίλες, παρά αυτό το μυρμύρ. Πάνε σε διάλειμμα τώρα. Καλά τα είπα. Εντάξει, θα μου κάνει. Εντάξει. Λοιπόν, το ότι ο Σαβίκος κάνει πανικό το γνωρίζουμε όλοι. Έχει great sandwich, Greek brunch στην Αντωτέλους και φυσικά το πιο απολαυστικό grill της πόλης. Πέρα μια βόλτα από τα καταστήματά του και απόλαυσε από το πρωί μέχρι και αργά το βράδυ τις πιο νόστιμες επιλογές. Θα σας πω μερικές γιατί είμαι σίγουρος ότι τέτοια ώρα ανοίγει η όρεξη πολλών. Burgers, κοντοσούβλι, γιαουρτλού, αλλά και κλασικά γυρλού, σαλάτες και ναργείς. Μην αργείς, διάλειμμα. Της Κακομήρας γίνεται εδώ σε 95,5 των FM και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσα, Δελφόν 101 και Μάρκ Μπότσα η γωνία. Πηγαίνετε εκεί
Αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer ή τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γκαραζόπορτες, τηλεκυριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85 27 27, από το Στέργιο Πετκανίτσα και τους συνεργάτες του. 9.55 και ένα το μήνυμα στο 54.045 με 25 λεπτά το ευρώ τη χρέωση του μηνύματος. Μετρόπολης 95.5 στο inbox του σταθμού ή στο ποστάρισμα της εκπομπής μπορείτε να σχολιάζετε τα όσα συζητάμε με τον Κωστή. Ποιος Άρης κάνει πόλεμο στο Μαρινάκι, ρε παιδιά? Ποιος Καρυπίδης? Πάλι Πλάτης κάνει οικογένεια Καρυπίδη. Με το Μητσοτάκι έχει πόλεμο ο Μαρινάκης αυτή τη στιγμή και για μια ακόμη φορά προσκολάται κάπου για να εξυπηρετήσει συμφέροντα άλλων. Έτσι πιστεύει ο φίλος. Ό,τι θέλει, λέει, καλά κάνει και τα λέει. Ο ΠΑΟΚ μια χαρά είναι, Κώστα. Ο ΠΑΟΚ είναι η επαρχία, δεν είναι μόνο η Θεσσαλονίκη. Σκέψου λίγο πόση ώρα θα κάνει ένας από τη Βέρεια να πάει στο γήπεδο. Ας θέλει το παραμύθι. Πριν 15 χρόνια δεν είχατε από τη Βέρεια, δεν πηγαίνατε στο γήπεδο πριν 10 χρόνια. Δεν πηγαίνατε από την Καστοριά στο γήπεδο, δεν πηγαίνατε από την Καβάλα στο γήπεδο. Δεν πάτε τώρα. Δεν χρειάζεται να το διαφημίσει τα μέσα του Άρη ο Καρυπίδης, κύριε Ραπτόπουλε. Αφήνει να το διαφημίζουν τα μέσα που τον κράζουν τόσο καιρό. Ποια μέσα? Τα μέσα που τον κράζουν. Ποια τον κράζουν? Για μας λέει εδώ. Ναι. Ε, τι είναι? Για ποιες σε ρωτάω, ναι λέει. Αυτό πιστεύει ο φίλος, δηλαδή το αλλάξει το πιστεύω του. Μάλιστα. Αυτό μου ζητάς. Μια παρένθεση. Δηλαδή, ο Πάγκο με το Μαρινάκι τα έχει καλά και δεν τα έχει καλά ο Καρυπίδης με το Μαρινάκι. Δηλαδή, έφτασε στο σημείο. Να... Το ένα που έγραψε ο φίλος, ναι, δεν τα έχει καλά ο Μαρινάκι με τον Μητσοτάκη, ναι, είναι αλήθεια. Ναι. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Ρε, καταλαβαίνεις ελληνικά. Ρε, κατάλαβα. Έφτασε ο Αρούλης να κάνει πόλεμο στον Ολυμπιακό και ο Πάο κάνει συμμαχία, δεν το κατάλαβες. Δεκτό. Ε, δεκτό, τι δεκτό. Πώς νιώθουν οι παοξίδες γι' αυτό? Οι Αριανοί που δεν πάνε στο γήπεδο, πώς νιώθουν γι' αυτό? Ανοίξουμε γραμμές. Το είναι ανοίξουμε γραμμές. Από τώρα γραμμές θα ανοίξουμε. Φυσικά και όχι. Μια παρένθεση. Μάλιστα. Απαγορεύτηκε η παρουσία οπαδών του Ηρακλή. Συναμέτρηση με τη Χάνθ την Κυριακή, στο μπάσκετ. Ποια είναι η Χάνθ? Η Χάνθ. Ομάδα μπάσκετ, δεν έχει Χάνθ. Χάνθ έχει ομάδα μπάσκετ. Βεβαίως. Τι κατηγορία είναι? Α2. Elite League, έτσι λέγεται. Elite League. Ναι. Δηλαδή να μην πάνε, ξέρω εγώ, από τον Καφτατζόγλιο 500 μέτρα πιο εκεί. Τίποτα, είναι μια ανάσα. Ναι. Δηλαδή. Τι δηλαδή? Θέλει να κρυφτεί και δεν την αφήνει χαρά τη, δηλαδή. Τι χαρά τη? Ρε φίλε, για ποιο λόγο αυτό πράγμα? Δεν σα γουστάρουν. Α, μπράβο. Είστε αναρχικοί γι' αυτό. Το δείχνουν με κάθε τρόπο. Ρε, με τη λευκάδα ο άλλος ζητάει την εκένωση του κυβέρνου γιατί λέει με έφτιαξε κάποιο. Ρε εσύ, η θύρα 10 τι πρεσβεύει? Ένα αλφα μεγάλο δεν έχει εκεί? Ναι, είναι αυτόνομη. Τι αυτόνομη? Αντιφά. Αντιφά. Άρα είναι αναρχιστής αναρχικούς. Οι περισσότεροι οργανωμένοι οπαδοί είναι αντιφά. Ρε, ποιοι είναι αντιφά οι περισσότεροι οργανωμένοι? Έτσι δηλώνουν τουλάχιστον. Τι οργανωμένοι? Έτσι δηλώνουν τουλάχιστον. Άσε τι δηλώνουν, τι είναι. Ρε, σου λέω τι. Η πιο original είναι δική σου. Τι? Εσύ το είπες, δεν χρειάζεται το πω. Πιο original είναι δική σου. Ωραία. Άμα αρχίσετε και πηγαίνετε αντιφά εδώ, αντιφά εκεί, μαζευτείτε καμιά 5.000 αντιφά, είναι θέμα. Άρα πρέπει να είστε διασπασμένοι. Με κοιτάει. Έτσι δεν θα το πετύχουν. Ίσα ίσα θα, τι θα, κάνουν, που θα σπυρώσουν και άλλο τον κόσμο. Ρε τα αγόρι μου, άκου να δεις. Σε ένα γήπεδο που θα είναι 1.000 άτομα, 500 άτομα, πετάγονται συνθήματα. Τα συνθήματα πετάγονται, γράφονται στα Facebook. Ενοχλούν. Ενώ αν δεν μαζευτούν πολλοί, σου λέει απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις. Ναι, φίλε, γίνεται το παιχνίδι με τον μπάσκετ. Ναι. Ο διαιτητής διατάσσει την εκένωση του γηπέδου γιατί λέει κάποιος τον έφτιαξε το χέρι. Ναι. Άντε να αποδείξω, εγώ δεν τον έφτιαξα. Εγώ δεν. Άντε βγάλω τους παοξίδες έξω. Εσάς σας έχουν πιο πολύ άκτη. Ξέρεις γιατί? Είστε πιο αναρχικά στοιχεία. Είστε πιο ενοχλητικοί. Εσένα δεν σε ενοχλεί αυτό πράγμα? Όχι. Ξέρω τι γίνεται. Να με ενοχλήσει. Άμα ήθελα να πάω στο γήπεδο και με κόβανε, θα με ενοχλούσε. Εμένα γιατί να με ενοχλήσει? Να πω ότι ο Αστέρας Τρυπόλεως άνοιξε το σκορ που έγινε 0-1 στο Ζάκηθο. Αναμενόμενο. Εντάξει. Και πάμε τώρα στο αγωνιστικό. Πάει κανένα τελικό ο Σάββας. Ή ο Σάββας θα πάει ή. Ή όφη. Ή όφη. Ή ο Ράσταβατς. Θα δούμε ένα τελικό κυπέλλου. Δεν θα βγάλουμε λεφτά. Καταρχήν. Τι καταρχήν? Αυτό το Σαββατοκυριακό. Ναι. Το σπουδαιότερο παιχνίδι για μένα είναι τη Δευτέρα. Τι έχει τη Δευτέρα? Όφη Αστέρας Τρίπολης. Γιατί? Γιατί σκέψου. Αντιμετωπίζει ο Ράσταβατς, ναι, την ομάδα που τον διώξανε, ναι, ενώ δεν είχε χάσει, ναι, και σίγουρα θα θέλει να τους εκδικηθεί. Δεν είναι ανθρώπινη φύση αυτή? Φυσικά δεν. Τι δηλαδή, σας δίνω το παιχνίδι? Τους κάνει χειραψία πριν το μάτς? Ο Όφη, ο οποίος έρχεται από το διπλό στην Τούμπα, αντιμετωπίζει την Τρίπολη, ο οποίος κέρδισε τον Ολυμπιακό. Ναι.
Δεν είναι λογικό να έχει μια ιδιαίτερη γοητεία να το δεις αυτό το παιχνίδι? Όχι. Γιατί? Γιατί να το δω? Να το δω γιατί είναι φίλος μου ο Παντελίδης. Και δικός μου φίλος. Ναι, λοιπόν, για τον Παντελίδη το δω. Και αγωνιστικά για μένα κάτι μου βγάζει. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στο κύπελο. Πάμε στο κύπελο. Έχω μια πολύ σημαντική απορία. Ναι. Η οποία δεν νομίζω ότι είναι μόνο δική μου. Για πες μας. Καταρχήν, ένα σχόλιο πριν την απορία. Κάνοντα ζάπινγκ σε αθηναϊκά ραδιόφωνα. Εσύ? Ναι. Πού τα βρήκες? Στο ίντερνετ, φίλε, είναι πανεύκολο. Πατάς στο ίντερνετ και βλέπεις. Σε ποιο ήταν? Πατάς και ακούω. Σε διάφορα. Δεν θέλω να ασχοληθώ. Ναι. Ακούω διάφορες δικαιολογίες για να προσπαθήσουν να με πείσουν εμένα που δεν είμαι Άρης. Ναι. Ότι δεν αποβολεί. Έχουν λογική. Περίμενα. Βγαίνει ο Μπρινιόλι. Ο Μπρινιόλι. Βγαίνει ο Μπρινιόλι. Ο Ιταλός. Είναι εκτός περιοχής. Κάνει τσαφ την μπάλα. Ναι. Δεν τη βρίσκει. Πώς δεν τη βρίσκει? Δεν τη βρήκε καλά. Τη βρήκε. Δεν τη βρήκε καλά. Πάλι, δεν τη, τη βρήκε, ρε, την μπάλα δεν τη βρήκε. Δεν τη βρήκε πάλι, καλά. Ρε, ελληνικά μιλάω. Τη βρήκε, δεν τη βρήκε. Απλά τη βρήκε. Τη βρήκε. Πάμε παρακάτω. Και μετά χτυπάει τον άλλο. Η μπάλα παίζει. Παίζει. Και προσγειώνεται η σκαριά του, λόγω της ενέργειας που κάνει, στο κεφάλι του Σουλεϊμάνοφ. Πολύ ωραία. Είναι ο ορισμός της αποβολής. Μάλιστα. Θυμηθείτε οι φίλοι της ΑΕΚ που έχετε αντίθετη άποψη ή όποιοι έχετε αντίθετη άποψη. Άψη. Άποψη. Ναι. Το πώς απέβαλε τον Τέρζιτς, το πανσεραϊκός ΑΕΚ, ο οποίος βρίσκει την μπάλα στο μαρκάρισμα που κάνει. Τη βρήκε καμιά μπάλα. Τη βρήκε. Και το πόδι του πάει. Δεν βρήκε μπάλα. Δεν βρήκε μπάλα. Πάμε παρακάτω. Και το πόδι πάει. Δηλαδή, γιατί το ένα είναι κόκκινο και το άλλο να μην είναι? Ποιο κόκκινο, ποιο είναι? Του Μπρινιόλι. Του Μπρινιόλι. Γιατί είναι του Μπρινιόλι? Γιατί το ενός κινδυνεύει η σωματική ακαιρεότητα και το άλλο ζωή η ζωή του. Αυτή είναι. Απλά. Απλά. Πολύ απλό. Κινδυνεύει η ζωή του. Αυτό που θέλω να ρωτήσω τώρα. Και δεν έχει καμία δόση ίντρικας. Ναι. Είναι τελείως διαφορετική προσέγγιση, αλλά έχει σχέση με αυτό που είπες πριν για τον κύριο Μάζιο. Βλέπεις ότι κατά λάθος, εγώ δεν πιστεύω ότι το έκανε επίτηδες, πάει ένας αντίπαλος ποδοσφαιριστής να κόψει τα νιάτα ενός παίκτη σου. Γιατί δεν μπουκάρεις εκείνη τη μέρα μέσα? Εκείνη τη μέρα που γίνεται αυτό το πράγμα. Τη μέρα. Τη μέρα, χθες. Εκείνη την ώρα, εκείνο το λεπτό. Mm. Και στέκεσαι και σηκώνεις τα χέρια, λες και επικαλείσαι κάποια θεία δύναμη να παρέμβει. Απλό είναι. Περίμενε. Δηλαδή, αν δεν το κάνεις αυτό τώρα, απλό είναι. Πότε θα το κάνεις? Απλό είναι, γιατί? Γιατί? Έχει αμινόπαυση. Είναι σε ηλικία αμινόπαυσης. Τρίτον. 55 χρόνια δεν είναι αυτός? Νομίζω ναι. Είναι σε ηλικία αμινόπαυσης. Τρίτον. Ρε, καταλαβαίνεις. Ψυχή δεν είναι. Δηλαδή, οι ορμόνες του έχουν πέσει κάτω. Τρίτον. Δηλαδή, άμα τον κάνει τεστ τεστοστερόνη στο Μάζιο, ούτε 450 δεν θα του βρει. Τρίτον. Καταλαβαίνει, ρε. Άκουσα. Λοιπόν, πριν μου πει, ο Μάτζιο και ο Κουκουλιά πίσω από τον πάγκο, ξέρει τι κάνουν συνέχεια. Μυρ. Τον τέταρτο. Μυρ, τον τέταρτο. Αυτό. Πήραν κάτι από αυτό? Όχι. Ας θα πάρει μία φορά όταν θα μπει. Μία φορά όταν θα μπει δυνατά, να γίνει φασαρία. Ξέρω εγώ να ακουστεί αυτό και τα λοιπά. Άστο μυρ. Μην παρεξηγηθεί κανένας. Άστο. Άμα ήταν ο Λουτσέσκου. Ο Λουτσέσκου είναι μάγος αυτά. Περίμενε. Που δεν το γουστάρεις το Λουτσέσκου για άλλα πράγματα. Ποιος δεν το γουστάρει? Το φίλο ακροατή λέω, το δεν μιλάω σε σένα. Γιατί κοιτάς εμένα. Ναι. Θα μπούκαινε εκείνη τη στιγμή μέσα. Βέβαια. Αυτό στο πάγκο του ΠΑΟΚ, ναι. Από το να κάνει μυρ. Είχες όλα τα δίκαια να μπουκάρεις μέσα. Τι θα κέρδισε? Τι θα κέρδισε? Ναι. Θα κέρδιζε την επόμενη, το επόμενο παιχνίδι. Το επόμενο παιχνίδι. Τρίτον. Αν είναι έξυπνος ο Καρυπίδης και δεν υπερισχύσει η ποντιακή του καταβολή, εγώ αν ήμουν στη θέση του θα απαιτούσα από την ΚΕΔ στον επαναληπτικό 3 Δεκεμβρίου το Σιδηρόπουλο διαιτητή. Τρίτον. Ακούσε με, σου λέω. Άκουσα. Για ποιο λόγο? Αντί να πάνε 15.000 κρύοι στο γήπεδο, θα πάνε 25.000 ζεστοί. Συμφωνώ. Μόνο και μόνο 10.000 πάνε για τον διαιτητή. Η ενοχή του διαιτητή. Η ενοχή του διαιτητή, γιατί φάνηκε ότι ήταν ενοχικό το βήμα του. Περίμενε. Μην μου χαλάς. Δεν στο χαλάω. Μου το χαλάς. Αν ο Άρης δεν ζητήσει το Σιδηρόπουλο στη ρεβάνς,
είναι βλάκας. Είναι προχωρημένο αυτό που λες. Και τι είναι προχωρημένο? Προχωρημένο είναι. Όχι, όχι εξαίρεση. Τώρα πρέπει. Προχωρημένο είναι. Τώρα πρέπει να τον πάρεις στο Σιδηρόπουλο. Θα σου σφυρίξει όπως πρέπει. Είναι πολύ προχωρημένο. Ας το χαρακτηρίσω όπως θέλω. Εντάξει. Δεν σε αποδομώ, λέω ότι είναι πολύ. Εντάξει, προχωρημένο. Ωραία. Γιατί η λογική λέει ότι οι ομάδες ζητούν την εξαίρεση διαιτητή. Και όχι, τώρα τον θέλω. Λέω, δεν διαφωνώ. Έτσι. Γι' αυτό λέω ότι είναι προχωρημένο. Τρίτον, κύριε Σιδηρόπουλε, ειλικρινά, γιατί στα πρώτα χρόνια της καριέρας σας θαύμαζα σαν. Έναν... Σαν παοξί εκεί με τον Ζαγοράκη. Εκεί που όχι, δεν μπερδεύτηκες. Έβλεπα έναν άντρα γυμνασμένο. Πάλι γυμνασμένος είναι. Πολύ. Να τρέχει, να είναι κοντά στις φάσεις. Πάλι τρέχει. Να μην κάνει λάθη, να προσέχει, να λένε όλοι ότι είναι ο καλύτερος Έλληνας διαιτητής. Και σας βλέπω χτες να σφωνάζει. Στο πληθυντικό το μιλάς. Γιατί δεν το ξέρω τον άνθρωπο και αυτό. Να σφωνάζει ο κύριος Φωτιάς και μία και δύο και τρεις και να σας μιλάει από την επικοινωνία και εσείς εκεί. Δεν είναι πόντιος. Ποιος? Ο κύριος Σιδηρόπουλος. Πώς δεν είναι? Είναι. Τα μούτρα του τι είναι, για να είναι Γάλλος. Τι να είναι δηλαδή. Δεν λέγεται είδης να πεις ότι μάλλον είναι. Και εγώ Ραπτόπουλος λέγομαι, αλλά είμαι πόντιος. Μισός. Μισός. Και μισός τ' άλλος τι έκανε. Το τέταρτο. Τι, η οικογένεια Μαντίνη τα έχει βάλει πάνφρα τώρα, έχει ζητήσει αλλαγή. Και λες πως γλιτώσαμε. Έστω αυτό το 25%. Περίμενε. Τι μπορεί να έχει στο μυαλό του, δηλαδή ίχνος συνείδησης υπάρχει. Κόκκινε. Γιατί άντε εσύ το εκτίμησες λάθος. Ρε φίλε, ο συνάδελφός σου δεν σε φωνάζει απλά, σου λέει ξύπνα, θα γίνουμε ρεζίλη. Ξεφτιλιζόμαστε. Μη. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Μη. Γιατί, αντιλαμβάνεσαι κάτι άλλο. Και τι θες εγώ να σου πω, γιατί το έκανε. Δεν μπορώ να γνωρίζω αν έχει κάποια υποχρέωση στην ΑΕΚ ή αν είναι τόσο το μυαλό του, ξέρω εγώ, δεν έστριψε κτλ. Δεν μπορώ να τον ερμηνεύσω γιατί θα τον χαρακτηρίσω άσχημα σαν άνθρωπο. Εγώ σαν άνθρωπο δεν θέλω να τον χαρακτηρίσω. Τα μάτια του φιλάθλου, ναι. Όχι των οπαδών. Άσο οπαδών. Ναι. Τι σημαίνει τα αυτό. Τα μάτια του φιλάθλου, των φιλάθλων. Ότι. Τι. Δεν. Άστο να μην αφήσω. Όχι, όχι, δεν. Λένε ότι είναι ύποπτο και έχει δόλο. Δεν είναι όλο διαιτητή που έκανε λάθο. Δεν είναι ανθρώπινο. Δεν είναι ανθρώπινο λάθο γιατί το μελετάει. Που σημαίνει δεν είναι θερμό η απόφαση. Δεν έγινε το λάθος και πέρασε. Συνειδητά το κάτι. Ναι. Ότι δεν είναι μια φάση που θέλει η ερμηνεία. Είναι μια φάση η οποία είναι ορισμός. Το λέει ύποπτο. Είναι κακό πράγμα να σε πούνε ύποπτο παρά να σε πούν κακό διαιτητή. Είτε σε παίκτη είτε διαιτητή. Άμα σε πούνε δεν έπαιξε καλά, είναι αργός, αυτό κτλ. Και άλλο πει είσαι ύποπτο. Έχει διαφορά. Ύποπτο το προσβάλλει. Αν του πει δεν μπορεί να στρίψει, δεν μπορεί να κάνει. Το χαρακτηρίζει αθλητικά εδώ. Εδώ πάει αλλού το έργο. Δεν το χαρακτηρίζει αθλητικά. Τι έκανε ένα λάθος, δεν έχει φυσική κατάσταση, δεν βλέπει καλά, δεν κτλ. Αυτός, ο κόσμος όλος, λέει πριν των αεξίδων, που είναι υπέρ της ομάδας σε αυτό το πράγμα, ότι έχει δόλο. Εγώ έκανα έρευνα το πρωί με τον Μαξιμιλιανό. Δεν άκουσα. Βάλαμε τρία ερωτήματα. Αν πήρε σωστή απόφαση, αν έκανε ανθρώπινο λάθος ή αν έχει δόλο. Και 74% βρήκε δόλο. Όμως ένα 14% είπε πήρε σωστή απόφαση. Που σημαίνει 14 στους 10% που μας ακούν είναι αεξίδες. Όχι, μπορεί και ο ΠΑΟΚ. Δεν θα είναι καν ο ΠΑΟΚ. Κανένας ΠΑΟΞής. ΠΑΟΞίδες με τον Άρη. Οι ΠΑΟΞίδες ήταν εναντίον του Σιδηρόπουλου γιατί τους παράτησε και πήγε με την άλλη μεριά. Όχι γιατί έκανε τον Άρη. Όπως επίσης. Και γιατί τους είπαν ότι. Κάτσε λίγο. Και γιατί τους είπαν ότι η ΑΕΚ είναι εχθρός. Και γιατί τους είπαν ο Ολυμπιακός δεν τον κολλάμε τώρα. Όπως επίσης. Ναι. Δεν μπορώ να ακούω ότι ο Άρης δεν ήταν καλός και δεν έπαιζε καλά και δεν είχε. Γιατί δεν μπορεί να τα ακούς. Υπάρχει δεν... Άρης, υπάρχει ομάδα Άρης δύο μάτς. Να τελειώσω. Υπάρχει, ομάδα, να Άρης. Υπάρχει ομάδα Άρης δύο μάτς. Να τελειώσω. Να τελειώσει, ναι. Το ότι κάποιος δεν είναι καλός. Ναι. Τι σημαίνει ότι με το ζόρι πρέπει να χάσει. Α, αυτό είναι δύο ενότητες. Πάμε στην έκθεση ιδεών. Έκθεση έκανες. Φυσικά. Ενότητες. Η μία είναι το αγωνιστικό του Άρη. Θα, θα πάμε το και. Εξαγωνιστικό το, του Άρη, το άλλο είναι για το εξαγωνιστικό. Ναι. Επειδή κάποιος δεν είναι καλός, τι σημαίνει ότι είναι υποχρεωμένος να χάσει. Άλλο αυτό ρε κόκκινο, όχι. Μπράβο. Μπορεί να κερδίσει και να μην είναι καλός. Θα μπορούσε με τον Παναθηναϊκό, λέμε, να κερδίσει. Η φάση αυτή, ναι, επηρεάζει την εξέλιξη του αγώνα. 100%. Μπράβο. Μπορεί να το έπαιρνε ο Μάστο Άρης. Δεν το ξέρουμε. Ή να μην το έκανε.
Από εκεί και πέρα. Θα έβγαζε ένα μπροστινό. Από εκεί και πέρα. Κάλο μας θα ήταν. Από εκεί και πέρα. Η προσέγγιση του κυρίου Μάντζου στο παιχνίδι ήταν για μένα 100% εσφαλμένη. Για πες μου το λόγο. Γιατί. Γιατί. Ο Άρης, καλός ή κακός, κατά την ταπεινή μου εκτίμηση, μπορείτε να διαφωνήσετε. Ναι. Όπως είναι φέτος και με αυτά που κάνει μέχρι τώρα, είναι υποχρεωμένος να τα κυνηγήσει όλα και ότι πάρει. Να τα κυνηγήσει. Δεν έχει το δικαίωμα της επιλογής να πει ότι εγώ θα ασχοληθώ με το κύπελο. Το λάθος, το λάθος. Συγκεκριμένα πες μου. Ποιο είναι το λάθος, συγκεκριμένα. Δεν κάνεις τόσο εκτεταμένο rotation. Ναι. Εντάξει. Με ένα τόσο δύσκολο αντίπαλο, γιατί είσαι υποχρεωμένος. Ξέρεις τι φοβάται ο Μάτζιος. Είμαι λάθος. Όχι, σωστός, ξέρεις τι φοβάται. Σωστός είσαι. Ο Μάτζιος. Βιολογική πτώση. Ο Μάτζιος είδε το μάτς του Άρη με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Σώθηκε ο Θεός, τον έσωσε, αν υπάρχει. Υπάρχει. Τον έσωσε ο Θεός, για σένα υπάρχει. Ο Θεός του ποδοσφαίρου τον έσωσε. Και στο μάτς με, με την ΑΕΚ κάνει rotation γιατί χεσμεντέν στο παιχνίδι με τη Λεβαδιά. Ο Μάντζιος χεσμεντέν στο παιχνίδι με τη Λεβαδιά. Φοβάται τη Λεβαδιά. Άδικα. Όχι. Γιατί άγνωστο. Οπότε. Και 3-0 άγανε από την ΑΕΚ. Το ρόστερ. Και 3-0 άγανε από την ΑΕΚ. Ναι, ναι, ναι. Όλοι τώρα στέκονται στη φάση του Σιδηρόπουλου. Και 3-0 άγανε, θα λέγανε χάσαμε. Okay. Στο πρωτάθλημα, όπως έχει χτίσει ελπίδες η ομάδα και αισιοδοξία. Και πνέει αυτός ο αέρας. Θες μια αλήθεια, ρε κόκκινε. Δεν ψέματα λέω. Ας την έκθεση, θες μια αλήθεια. Την Κυριακή, αν θες... αν χτύπα ξύλο για τον Αλκανό, δεν κερδίσει ο Άρης τη Λιβαδιά. Κόκκινε. Χθες. Δεν αγάλαστε ο Αριανός. Χαλασμένος είναι ο Αριανός από πέρσι. Δεν ξεχαλάστηκε. Άστον τον Αριανό. Ο Αριανός η χρονιά του και πρέπει να πάρει κάτι για να ξεχαλαστεί. Από πέρσι ο Αριανός είναι χαλασμένος. Φαίνεται στο γήπεδο. Μπράβο. Χθες παίζαν στο γήπεδο δύο ομαδούλες. Και η ΑΕΚ είναι ομαδούλα χθες. Ομαδούλα ήταν. Γιατί? Ξέρεις γιατί είναι ομαδούλα η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ φαίνεται ότι είναι ομαδούλα στα τελευταία 20 λεπτά της. Και το κάνω τάλιρα. Άκουμε. Με κάλυψες. Παίρνει ο Μάντζιος μια απόφαση. Να βάλει τον Μωρόνι. Όχι μόνο αυτό. Δείχνοντας ότι το 1-0 δεν του φτάνει. Ναι. Δεν το πάει να το κρατήσει συντηρητικά. Έχει στο μυαλό του εγώ, στο Χάρη Λάου δύο γκολ δύσκολα να βάλω την ΑΕΚ. Δεν το ξέρεις. Αυτός τι ήδη έδειξε. Ναι. Και κάνει το εξής. Βάζει τον δεύτερο σέντερ φόρ του μαζί με τον Μωρόν. Πετάει από δεκάρι δεξιά τον παλέμαχο πρώην ποδοσφαιριστή του Φετβατζίδη. Γιατί είναι παλέμαχος ο Φετβατζίδης. Για τόσο που τον έβαλε καλά. Παλέμαχος είναι. Τον πέρασε ο πύλιο σαν σταματημένο. Ας το Φετβατζίδι. Ο Πίλιος είναι παικτάρα. Ας το Φετβατζίδι. Ο Πίλιος είναι παικτάρα. Φετβατζίδι. Ας σέβεσαι το. Παρένθεση. Παρένθεση. Κάνει ο Πίλιος μια ενέργεια. Επιτέλους μετά από χρόνια είδα Έλληνα αμυντικό να κάνει το αυτονόητο. Τι έκανε. Βάζει το κεφάλι του την ώρα που σουτάρει ο Κουάισον, ο Σίστο, ναι. Στην μπάλα. Τι θες να κάνει. Συνήθως γυρνάνε την πλάτη. Το πουλί του να βάλει. Ρε, συνήθως γυρνάνε την πλάτη. Εντάξει. Έκανε το αυτονόητο. Ψέματα λέω. Ρε κόκκινε. Άσε με να ολοκληρώσω. Αν το ολοκλήρωσε. Άσε με. Πετάει το Μότζου χαφ με κάρτα. Είχε κάρτα ο Μότζου. Δεν παίζει ο καλός. Παίζει ο Νταρίντα. Ο Σιφουένσε τον πεντάρι. Και άρα, πέρα από τον Γκουάισον βάζει και τον Μωρόν. Βάζει τον Μωρόν τον Γκουάισον. Και δεξιά έχει ένα παλέμαχο ποδοσφαιριστή. Που λέγεται Φετβατζίδης. Ο οποίος αν το βάλω τώρα να κάνουμε μέτρηση λίπους εγώ και ο Φετβατζίδης, εγώ 56 ολόν θα έχω 15% λίπος, αυτός θα έχει 20%. Παλέμαχος είναι. Τι δεν αδικό κανένα κόκκινο. Πεκταράς είναι ο Φετβατζίδης, αλλά είναι παλέμαχος. Ένα τόνο μπάλαξε. Μπράβο, είναι παλέμαχος όμως. Και τι κάνει ο Μάτζιος. Ανοίγει το παιχνίδι 4-4-2 και βάζει άκρη τις αλλαγές της. Πετάει το σωσία του Τρέγια σέντερφορ, το Τζούμπερ. Ωραία. Τι βιχάς, ρε. Πάλι βιχάζει. Ήθελε να κάνω κάτι. Όχι, βιχάζει. Ανθρώπινο είναι να βήξει κάποιο. Η ανθρώπινο είναι να κάνει κι άλλο. Δηλαδή τι να κάνουμε μέσα στο στούντιο. Μπαχαμπούκα. Για μα σου ήρθε, α πω γιατί. Να βγει έξω. Τέλος πάντων, κλείνει η παρένθεση. Βάζει άκρη τις αλλαγές και αν εξαιρέσει τον Φερνάντες, τον οποίο κακώς τον έχουν έξω. Σε αυτό το στυλ παιχνιδιού που παίζει ΑΕΚ φέτος, το πιο απλοϊκό. Πεκτάρα είναι. Ναι, μεγάλος τον έχουν. Μεγάλος γουίνγκερ. Και δεκάρι μπορεί να παίξει ό,τι γουστάρει μπορεί να παίξει ο Φερνάντες. Δεν μπορεί να το τελειώσει η ΑΕΚ 2-0-3-0. Γιατί έκανε βλακεία ο Μάτζιος. Να παίξει στο 70
4-4-2 με παίκτη που δεν είναι καλά στα καλά του και με κάρτα το Μότζου. Ο Σιφουέντας στην κερκίδα, ο Νταρίντα δεν μου λέει και πολλά πράγματα. Παλέμαχο έξω δεξιά, δύο φορμή συμμετοχικού. Μια ομάδα της προκοπής. Τη χτυπάει στην 3-0 τον κάνει τον Άρη και το διαλύει. Η Αεκούλα η χθεσινή, μετά το 70, και ο Αρούλης του πρώτου ημιχρόνου, που πήρε 70-30 κατοχή η ΑΕΚ, με το Λιούπισης να κάνει κομμάτια του σκάφ του Άρη και να φορτώνουν 12 φορές με κόρνερ και φάουλ και εν ενεργεία τη διάρκεια του παιχνιδιού σέντρες, και έτσι μπήκε και τον γκολ. Σου άρεσε ο Μαρτιάλ? Ο Μαρτιάλ, σου άρεσε? Ο Μαρτιάλ μου άρεσε. Εσένα? Από το Λιβάη χίλιες φορές καλύτερα. Ποιον? Από το Λιβάη. Ο Μαρτιάλ, σου πω εγώ το Μαρτιάλ. Αν είμαι λάθος, βέβαια. Έτσι όπως τον είδα επειδή ξέρει μπάλο ο Μαρτιάλ, έτσι, του φεύγουν 2-3 φορές τα κοντρόλ, ξέρεις από τι? Από την απροπονησιά και τα κιλά. Κιλά δεν μου φάνηκε, νομίζω ότι έχει χάσει αγωνιστικό ρυθμό. Φέρε μου τον. Έχει χάσει αγωνιστικό ρυθμό. Φέρε μου τον. Να τον κάνω λιπομέτρηση αυτόν και τον Φετβαζίδη και τον Σαρόπουλο. Μη σου πω, ο Σαρόπουλος θα έχει λιγότερο λίπος από αυτούς άμα τους κάνει λιπομέτρηση. Μιλάμε για τρέλα τώρα. Τι βρωμόπεδο. Τι εγώ με βρωμόπεδο, ρε. Τι βρωμό. Εγώ με ρε βρωμόπεδο, ρε. Τι βρωμό. Τι να πω, ρε. Τι άκουρε, τι είπε, ρε. Γυρίζει άλλο 4-4-2 και η ΑΕΚ τώρα η πεθαμένη, τρίτη φορά το λέω. Δεν του έχει κάνει το μάτς 3-0, να πούμε. Η πεθαμένη. Και στο τέλος παραλίγο να γίνει και το 1-1 σε εκείνη τη φάση, το 93ο λεπτό. Ποια έκρε τώρα? Για ποια ΑΕΚ μου μιλάτε τώρα? 60 λεπτά στις έρες με παίκτη παραπάνω δεν μου έκανε γκολ. Ποια ΑΕΚ μωρέ τώρα? Και θα χειροκροτούν οι άλλοι τον προπονητή. 25.000 άμπαλοι κάτω στη Νέα Φιλαδέλφεια. Άμπαλοι. Μη φύγει ο Άλδα. Σιγά φέρουμε το ψινάκι, ρε. Σιγά φύγει ο Αλμέιδα. Κάτι έγινε, να πούμε. Διάλειμμα. Τι διάλειμμα, ρε κόκκινε. Τι διάλειμμα. Μπήκαμε στη δεύτερα τη εκπομπή με Θανάση Πολίτη πλέον στα ΤΕΚ και χορηγός είναι η Ρετσίνα 45 τροφές, από την οποία Μιχάλη Γεωργιάδη. Μια νέα μοναδική ρετσίνα φτιαγμένη από κορυφαίες ποικιλίες που δημιούργησαν μια premium ετικέτα για να συντροφεύσει με το φαγητό και να απογειώσει τη διάθεση παρέας. Η ρετσίνα αλλάζει επίπεδο. Πες δυνατά στην ψυχή σου με τις 45 τροφές που ήρθαν για να προσφέρουν μια νέα και απολαυστική εμπειρία. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.045 με 25 λεπτά το ευρώ τη χρέωση του μηνύματος. Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού ή στο ποστάρισμα της εκπομπής μπορείτε να σχολιάζετε τα όσα συζητάμε με τον Κωστή. Για τους φίλους του ΠΑΟΚ έχουμε 10 προσκλήσεις για το παιχνίδι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Η διαδικασία απλή, γράφεται α02, αφήνετε κενό τη λέξη ΠΑΟΚ, το ονοματεπώνυμο στο αποστέλεσμα στο 54.344. Αφού αύριο και ώρα 1:15 θα κληρωθούν 10 προσκλήσεις για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Μαζί μας οι αδερφοί Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να διαγράψετε οριστικά το όχημά σας, αρκεί να τηλεφωνήσετε στο 18133, κρατώντας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, και οι αδερφοί Κωνσταντινίδη να κάνουν τα υπόλοιπα γρήγορα, αξιόπιστα, δίνοντας παράλληλα την καλύτερη τιμή της αγοράς. Και όλα αυτά με ένα τηλεφώνημα στο 18133 ή στο axa.gr. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex Therm της Vitex. Θερμομόνωση παντός καιρού και πάσης καταπώνησης. Αντέχει στη βροχή ακόμη και στις πιο ακραίες καιρικές συνθήκες, ενώ προσφέρει πολύ υψηλή εξοικονόμηση ενέργειας, η οποία φτάνει και το 70%. Οι ειδικοί στο χρώμα στα καταστήματα Κοσμάγλου θα σας λύσουν κάθε απορία. Ο Κοσμάγλου με 50 χρόνια εμπειρία στο χρώμα και τα δομικά υλικά, και φυσικά με 4 καταστήματα στο Κέντρο, στο Φίνικα, στον Εύρωμο και στον Κόμβο της Ευκαρπίας. Διαβάζω μηνύματα, Κωστή, αν δεν έχεις αντίρρηση. Έχω. Να μην διαβάσω. Διάβαστε. Έχεις ή δεν έχεις? Έχω, αλλά διάβαστε. Καλά κάνετε και φωνάζετε όλοι, σε παρένθεση ομάδες, δημοσιογράφοι, παραγωγικά κλπ. Γιατί αν η ΑΕΚ με πρόοδο που χώνει τον καλύτερο coach, τι θες να πεις μετά? Και φίλε μου, δεν λες τίποτα. Εσύ διαβάζεις ένα μήνυμα. Ξέρω εγώ γιατί σου λέει μην διαβάζεις το μήνυμα. Το μήνυμα δεν θα έχει νόημα, εσύ θα το διαβάσεις. Δηλαδή ο Σιδηρόπουλος που μας έχει φάξει την ΑΕΚ εννοεί.
πώς φέρνει με τον ΠΑΟΚ, αποφάσισε να φυρίξει ΑΕΚ έτσι χωρίς να παίζει κάτι άλλο. Αλλά όταν η ΑΕΚ δεν έχει μίντια δικά της, θα γίνει το άσπρο μαύρο όπως γίνεται, με όλες τις αμφισβητούμενες φάσεις από την αρχή της χρονιάς, λέει ο Γιώργος. Τι δεν έχει ΑΕΚ? Δεν έχει μίντια, πιστεύει. Έχει. Την ώρα για σπορ του Ξίδη, 300 φύλλα που πουλάει. Έχει σε κομβικές θέσεις δημοσιογράφους. Πού έχει, ρε? Πες μου. Έχει. Ποιον έχει? Στα μεγάλα site έχει δυνατά ονόματα. Έχει ονόματα η ΑΕΚ? Ναι. Ποιον έχει, το Τσόχο? Έχει, ρε, σου λέω. Ποιον έχει, πες μου ονόματα. Δεν θέλει να πει. Πες, τι ονόματα, ποιοι. Έχει, τα ξέρει ο κόσμος. Εσύ τα ξέρεις? Ναι. Δεν έχεις ιδέα. Ναι. Καλησπέρα, ραπ. Έχω στο νου μου έναν παλιό προπονητή τον Άρη που θα μπούκαρε να ανοίξει το Σιδηρόπουλο. Το όνομα αυτού. Γιώργος Φυρός, Χρήστος από Ηλιούπολη. Άρα το Φυρό είναι 70 χρόνια, 71 τώρα είναι. Εδώ είναι Γρηγόρη με το Ευγάλαιο, μας απαγορεύουν και βλέπουμε παδούς του ΠΑΟΚ. Πάνε κανονικά. Αυτά ας βλέπει και ο ΡΑΠ που μας θεωρεί πουθενάδες. Πείτε μας τίποτα για την ομορφιά που λέγεται την Παρασκευή στη Χαλάστρα. Ναι, στη Χαλάστρα το μάτς μυρίζει κουνούπι. Γι' αυτό αυτή η χώρα θα μπει Ελλαδιστάν όταν έχει δημοσιογράφους σαν εσένα Φαλάκρα, προπονητές σαν τον Λουτσέσκου και προέδρου σαν τον Γιώργη που κάνει αναρτήσεις με μαχαίρια. Προπαγανδιστές δεν θα γίνουμε ποτέ, Άρης χίλια χρόνια παρηφάνειας. Δηλαδή, πού σε έθιξε κάτι από αυτά που είπε ο Κωστής? Πώς το λένε στο επίθετο? Είναι ήδη, Άδη Σογλού. 705 είναι. Δηλαδή. Άμα δεν ξέρω το επίθετο, πώς θα τον απαντήσω τον ανθρωπάκο τώρα εδώ. Πες, φίλε, 705. Τι να τον παμαλώσω τώρα με τον άνθρωπο τώρα. Άστον. Κόκκινη και ραπτόπιλε, τέτοια φάση έγινε και στο Γαλλία-Ελλάδα. Ο Μαυροπάνος πάνω στον Γκριεσμάν και έδωσε κίτρινη κάρτα, όπως στο Ολυμπιακό ΑΕΚ που έκανε ο Εμβιλά πάνω στο Βανφέρτ. Όπως και στο Εκουαδόρ Βραζιλία, ο Άλσον έφαγε κίτρινη κάρτα μετά από βάρ. Επειδή εκείνη τη φάση τη θυμάμαι τα άλλα, δεν τη θυμάμαι που λες. Ο Άλσον έκανε ένα βολέ το οποίο πήγε στην άλλη εστία. Τι σχέση έχει αυτό, ρε φίλε? Τα διάβασε τα μηνύματα. Σχεδόν. Για να πες και τα άλλα. Πώς? Ο Μάντζιος χθες έδειξε πως είναι προτιμότερο να αποκλειστεί από την ΑΕΚ τώρα παρά να αποκλειστεί το κύπελλο από τον ΠΑΟΚ. Αν αποκλειστεί από τον ΠΑΟΚ, ό,τι και να κάνει στο πρωτάθλημα θα μείνει για όλη τη χρονιά η ρεζιλιά του αποκλεισμού. Εσύ, ρε Κωνσταντίνε, αυτό κατάλαβες με τις αλλαγές που έκανε ο Μάντζιος και έδειξε ότι θέλει να χτυπήσει το παιχνίδι και να βάλει γκολ? Πιθανόν δεν θέλουν φυλάδους του Ηρακλή στον αγώνα με τη ΧΑΘ λόγω Σωσίδη. Λες? Ναι. Ο Σωσίδη δεν είναι πρόεδρο της ΧΑΘ? Ναι, είναι. Αυτοί δεν τσακώθηκαν με το Σωσίδη? Ναι, ναι, ναι. Το Καφταζόγλιο κτλ. Ναι. Σου λέει μην πετάξω. Έχει μια λογική. Ναι, ναι, εντάξει. Όταν ήταν Α Εθνική ο Ηρακλής, γιατί δεν δίνατε εισιτήρια στους παοξίδες κόκκινα, ρωτάει η Τζέσι. Τζέσι. Με δουλεύεις. Έδινε δηλαδή ο ΠΑΟΚ στον Ηρακλή και δεν είναι ο Ηρακλής στον ΠΑΟΚ. Δεν έδινε, έλεγες ελάτε έξω από τα εκδοτήρια να τα πάρετε. Και αυτοί δεν ερχόντουσαν. Δεν θυμάσαι. Λέγατε εισιτήρια στα εκδοτήρια. Ελάτε να τα πάρετε. Τους είχατε στήσει καρτέρι και αυτοί δεν ήρθαν. Ψέματα λέω, ρε κόκκινε. Άλλο ψέματα πες, λέω ψέματα. Δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάσαι, το θυμάμαι εγώ. Δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάσαι. Λοιπόν, έκατσα το βράδυ. Επειδή το βράδυ αργά. Και έψαξα να βρω τη φάση της αποβόλης του Μιχαηλίδη. Επειδή όταν... Δουλειά δεν είχες να κάνεις, έψαξα τη φάση. Όχι, έβλεπα πολλά παιχνίδια. Ναι. Είχε Ιταλία, είχε κύπελλο Γερμανίας, ελληνικό κύπελλο είχε. Λοιπόν, είχα την απορία να δω τι μπορεί να έγινε και αποβλήθηκε. Τι έγινε? Το ασύλληπτο. Τι? Με 0-3 παιχνίδι ανέδρεψε τον άλλο. Δεν ήταν τόσο σε πρόβλημα. Τώρα τι θες να σου πω εγώ για τον Μιχαηλίδη, αυτά που λέω δύο χρόνια τώρα. Να κάνω τον έξω ότι δικαιώθηκα με τον Μιχαηλίδη. Τι να σε πω για τον Μιχαηλίδη? Ο Μιχαηλίδης κάθε μάτς ή θα αποβληθεί, ή θα πάρει κάρτα, θα κάνει λάθος. Τι να κάνω εγώ με τον Μιχαηλίδη τώρα? Παίζει ο Μιχαηλίδης με την Μπάγερ Μονάχου. Είτε παίζει με τη Μηχανιώνα την επανομή, θα κάνει ή λάθος, ή θα πάρει κάρτα, ή θα πάρει δεύτερη κίτρινη κάρτα. Τι να κάνω εγώ με τον Μιχαηλίδη? Ή να του φύγει ο άλλος. Τι να κάνω εγώ με τον Μιχαηλίδη? Θα σπάει σε μια ομάδα. Αν δεν παίξει βασικός, στον ΠΑΟΚ δεν πρόκειται. Του δόθηκαν ευκαιρίες, δεν θα παίξει. Στον ΠΑΟΚ δεν πήρε τις ευκαιρίες. Είδες καθόλου καλή... μεταξύ, τι να δω? Είδες καθόλου καλυθέα Ολυμπιακός? Ούτε το σκορ ήξερα. Ούτε το σκορ. Μάλιστα. Οπότε δεν είναι κανένα σκορ. Είδες κανένα άλλο, Ιταλία, αυτά που γίνανε τα παιχνίδια καθόλου? Τίποτα. Τον Άρη με την Άγκετα. Προσπάθησε να μου εξηγήσει κάτι, αν μπορείς. Παρότι δεν το είδες.
Έχουμε μία Γιουβέντους η οποία μέχρι πριν το παιχνίδι της Κυριακής με την Ίντερ είχε δεχθεί ένα γκολ. Ναι, μετά βγήκε τέσσερα. Περίπου, τι τέσσερα. Σε τέσσερις μέρες δέχεται άλλα έξι. Ωραία. Πώς το εξηγείς αυτό? Δεν έχει γίνει κάποια τρομερή αλλαγή στην άμυνα. Πώς το εξηγείς ποδοσφαιρικά? Άντε τα τέσσερα τα τρώει από την Ίντερ σε ένα παιχνίδι το οποίο είναι ό,τι να είναι. Όχι ότι η Πάρμα είναι του πεταματού, αλλά και δύο από την Πάρμα. Πόσα μπορεί να τρέξει χιλιόμετρα κάθε παίκτη της Γιουβέντους? 10. Μπορεί να τρέχει συνέχεια 10 χιλιόμετρα σε κάθε μάτς, 15, 18. Λογικά όχι. Όχι. Είναι κάποια μάτς που ο οργανισμός δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Είτε κάνει ελεύθερο αθλητισμό, είτε είσαι επαγγελματίας αθλητής, είτε πρωταθλητής. Δεν γίνεται. Βιολογική πτώση δηλαδή. Δεν γίνεται. Ναι, επιθετικά. Υπάρχει το ντεφορμάρισμα, υπάρχει η κόπωση. Η κόπωση, κόπωση και ντεφορμάρισμα μπορεί να το βάλει τον άλλον 20 λεπτά και να μην μπει κουρασμένο. Δέχτηκε πάρα πολύ. Μπήκε ο Τάισον κουρασμένο και ο Ζήκοβιτς προχθές μπήκε κουρασμένο. Όχι χθες, στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Όφη. Μπήκαν κουρασμένοι. Άρα δεν ήταν, θέμα. Κόπωση ήταν θέμα ντεφορμανίσματος. Ναι. Μπαίνεις κουρασμένος. Καλά λέει τώρα μπήκε, δεν παρατρέξει. Όχι, εγώ δεν κατάλαβα γιατί ξαφνικά δέχεται τόσες πολλές φάσεις η Γιουβέντους. Δεν ξεκινάει από την άμυνα, ξεκινάει συνολικά. Πολλά εύκολα λάθη. Ανοίγουν οι γραμμές. Ο Πόγκ γιατί έφαγε δύο γκολ με τον Όφη. Άνοιξαν οι γραμμές, δεν διατηρήθηκαν οι αποστάσεις. Άκουσε ένα δίσκο. Εγώ κατάλαβα γιατί με το σώμα ασχολούμαι. Ότι η πνευματική κούραση είναι χειρότερη από την, σωματική. Δηλαδή. Σχετικό είναι αυτό, αλλά είναι σημαντικό. Πολύ η αϊπνία. Άστο. Ό,τι χειρότερο. Η αϊπνία. Η εξωπαιδική ζωή. Μπορεί άλλος να γέννησε η γυναίκα του, να είναι τόσο ηλίθια, να έχει έναν άντρα δηλαδή που είναι αθλητής. Και να του πεις ξύπνα να κουνήσει το μωρό. Τη στέλνεις δηλαδή στη μάνα της για κάνα 3 χρόνια. 3 χρόνια, τράβα στη μάνα σου, μην με απασχολείς. Δηλαδή, η άλλη είναι σωστή γυναίκα, ανεβαίνει απάνω στον αλόροφο, το κλειδώνει να είναι... Ποιος κάνει τώρα, δηλαδή, θα είναι ο Χάλαντ τώρα, κάνει παιδί ο Χάλαντ και το πει η γυναίκα του Χάλαντ και ξέχεσε το μωρό γιατί η πάνα λερώθηκε. Δεν την πάρει ο διάολος και αυτή και τη μάνα της. Άρα σου λέω, είναι πολλά στη μέση. Μην ψάχνεις να βρεις. Και πολλά δεν τα ξέρουμε. Ναι. Υπάρχει η προσωπική ζωή του ποδοσφαιριστή. Μπορεί να έχει πρόβλημα ο πατέρας του, η μάνα του, να μην είναι συγκεντρωμένος εκείνη την ώρα. Συμβαίνουν αυτά. Μην ψάχνεις να σου λύσω εγώ το πρόβλημα της Γιουβέντους. Πολλά είναι. Δεν είπαμε ναι, δεν μπορώ να. Αν, έχεις κάποια αν ξέρω λεπτομέρειες, τι, πώς, εγώ θα σου πω. Δεν ξέρω όμως. Γι' αυτό ναι. Μου είπε για τον Αντσελότη, συνεχίζει να υφίσταται. Βέβαια. Μάλιστα. Ο Αντσελότη, το έφραγμα από τον αυτό θα το πάθει. Από τον Εμπαπέ. Να ξέρεις. Να μην πάθει, αλλά. Μεταφορικά το λέω. Τον Μπελά δηλαδή. Δεν λέω ότι να τον πάθει. Τον έχει βρει ήδη. Έχει βρει Μπελά τώρα. Έχουμε ερώτηση του Κόντι. Η ερώτηση, σχόλιο. Λέει, πήγε να του κόψει το κεφάλι για τον Πρινιόλι. Ναι, αλήθεια λέει. Το κάνει στη Βουλή. Όχι, ναι. Όχι, περίμενε. Πώς το σχολιάζεις αυτό? Πώς σχολιάζεις αυτό? Το κάνει στη Βουλή. Το κάνει στη Βουλή. Ναι. Δημοσιότητα θέλει. Τον αγαπάει τον άνθρωπο. Ρε κόκκινε. Ο Κόντις. Τι αγαπάει, ξύπνιος είναι. Τετραπέρατος σε μένα το λέω. Αν το πεις στο Πετρωτό ή σε μένα, θα μας ακούσουν μέχρι την Κατερίνη, μέχρι τη Βέρεια. Το πεις στη Βουλή, το μάθει όλη η Ελλάδα. Ναι. Γιατί να το πεις στο Φλας, σε ένα γραφείο. Και για τον Άννη είναι πολύ καλό. Ρε παιδί μου. Και για τον Άννη είναι πολύ καλό. Εντάξει τώρα ο Κόντις να γίνει στον Άρη, ξέρω εγώ. Ο Κόντις το κάνει για τον εαυτό του. Και για τον Άρη καλό είναι. Για τον εαυτό του. Πέρα από το. Για τον Άρη καλό είναι. Ακούγεται. Κάτι το οποίο είναι σωματικό. Ποδοσφαιρικά. Σε ποιον το ρώτησε? Δεν είδα το σκηνικό, το είδα που το έχουμε αναρτήσει στο metrosport.gr. Κάτι τόσα προβλήματα που έχουμε στη γη, στην Ελλάδα, την καρατέκα του αυτού. Εάν ρε φίλε, ασχολούμαστε με τα πραγματικά προβλήματα, δεν μιλήσαμε ποτέ για μπάλα. Ο Κόντις έπρεπε να πει για τα άλλα. Τη καλυπίδενα. Και να πουλά πιο πολύ.
Τα σχολιάσαμε. Αν ήταν στον ΠΑΟΚ, θα κάναμε επανάσταση. Ο ηγέτης ΠΑΟΚ, το ταπεραμέντο, η καταραμένη Αθήνα, Πινατούμπο, μαχητές, δόρατα, αρταξέρξεις, πυγμαχίες, ξύφι, λάβα. Θυμάμαι τον Μπούζα τη λέξη λάβα. Είχε μια ευθύ με τη λάβα ο Μπούζας. Όταν έβγαλε για τη λάβα. Και τα αίματα. Αίματα, πρωτοσέλιδα, κόκκινα, ουστ, φτούσας. Είχε πολύ πράγμα. Τώρα τι έγινε. Ο δικαστής θα αποφασίσει τι θα γίνει με την κυρία Μάγδα Καρυπίδη, ο κύριος Μαρινάκης και τα λοιπά. Έκανε ο Άρης επανάσταση χωρίς να το ξέρει. Και στην ΠΑΕ Άρης, αντί αυτό να το πάρουν οι επικοινωνιολόγοι τους και να το κάνουν θέμα. Ότι έγινε στη Βουλή θέμα. Ναι, γράφει ο Τσαλτίδης αλήτη, πώς το λένε, πώς το λένε το διαιτητή. Κάτι τον είπε μια βαριά κουβέντα στο Facebook, Σιδηρόπουλε ξέρω και τα λοιπά. Ρε Τσαλτίδη, πώς λέγεται το χωριό που έχει τρώει εκεί τα σουβλάκια. Πες το ρε πού είσαι. Άγιο Πρόδρομο. Πες το χωριό ρε. Ποιον Άγιο Αθανάσιο, ποιο πέρα ρε. Τα Βουβαλίσια. Φρε ποιον Άγιο Πρόδρομο από την άλλη μεριά είναι. Πού να ξέρω ρε. Έχει φάει. Πώς. Ποια Άσυρο ρε, στην Άσυρο να φας καλό κρέας στην Άσυρο. Τέλος πάντων. Θα σου ρίξει ο Χασάπης. Γιατί στην Άσυρο είναι τα. Εδώ τα έχει ο Χασάπης. Άσε ρε Τσαλτίδη να πούμε τα. Πιάσε εκεί με τον Πέρι να πούμε. Και φτιάξτε εκεί τη λάβα του Καρυπίδη εναντίον του Αθηναϊκού κατεστημένου. Ρε λίγο Μπούζα δεν πήρατε να πούμε. Λίγο. Εδώ το έχει κάνει αυτό ο ΠΑΟΚ. Ήταν ο Μπούζα 40 χρονών, 50, 60 θα σου πω εγώ. Ξέρεις τι θα γινότανε. Μακελιό. Ξέρεις τι θα λέγανε οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Θα νομίζουν ότι ήταν μαθητές του Μεγαλέξανδρου και πηγαίνουν να φάνε τους Ξέρξες από τους Πέρσες. Αντί να πει τους Πέρσες, τους Ξέρξες. Ο Τρέγιας θα νόμιζε ότι είναι πολέμαρχος. Θα είχε βάλει αρβίλες, θα είχε πάει από τα Αμερικάνικα και θα είχε πάρει αρβίλες. Ναι. Κατάλαβες. Θα πήγαινε τις σουλίνες της Ιαγιάδη και θα νόμιζε ότι είναι δόρατα να πούμε. Έτσι θα τον είχε κάνει ο Μπούζας. Αλλά οι άλλοι στον Άρη. Βόδια είναι. Βόδια γεννήθηκαν. Βόδια θα πεθάνουν. Πήρα το φελό τον Ασλαμά. Είχε ραντεβού με τον. Είχε ραντεβού με τον. Με τον Κουλιανό μία η ώρα. 2:20 δεν είχε πάει στο ραντεβού. Έμεινα λέει από τα. Με βενζίνη λέει από το μηχανάκι. Πάει ο Κουλιανός. Του παίρνει το πιτόνι με τον άλλο τον κρύο, τον Ζακ. Πάνε εκεί, του βάζουν τη βενζίνη να πούμε. Έλα λέει στο στούντιο να μιλήσουμε. Έρχομαι. Περνάνε 3/4. Δεν έρχεται ο Ασλαμάς. Τον παίρνει τηλέφωνο τον Κουλιανό. Έμεινα λέει και από μπαταρία. Λέω θα κάνεις δουλειά με αυτόν εδώ. Το σου. Εντάξει, είχε μια ατυχία. Είχε μια ατυχία ο άνθρωπος. Τι ατυχία είχε. Τι ατυχία, μπατσάκα. Δηλαδή, εσύ δεν έχει βγει ποτέ από μπαταρία. Ρε κόκκινα, άσε με εμένα, μη με συγκρίνεις με αυτούς εμένα σε ταχύτητες και τέτοια. Τι να μας συγκρίνεις σε ταχύτητες. Τι από μπαταρία έμεινα. Πήρα ένα ταξί, βολίδα, πήγα στη δουλειά, το παράτσα το σαράβαλο, ήρθα, πήρα το πεντμεζάο, 50 ευρώ, φτιάξιν, έλα κάτω. Άσε με τώρα. Κάναν ένα ραντεβού 12 ώρες. Τι είναι. Άντε άνοιξε γράμμες και... Όχι, 27 είναι μετά. Γελάει και λέει, ήδη είμαι ζρακουφάλαρα, αλλά... Δεν θα γίνουμε σαν τον ΠΑΟΚ, δεν θα γίνει ποτέ και αυτή είναι η διαφορά μας. Να πουλάμε την αδικία, την κλάψα και την προαγάνδα, αυτό εννοώ. Ευτυχώς δεν έχουμε για να φέρει κάποια πράγματα. Τράβα λοιπόν εσύ τώρα στην Καβάλα και στη Δράμα και βρες Αριανό. Στη Δράμα θα βρεις. Στην Καβάλα ένα ξέρω, ο Lost. Κατάλαβες. Τι να πας, πας στην Καβάλα 8 χρόνια πάω. Την άλλη την είχα ακόμα, παντρεύτηκα. Κοντεύω να πεθάνω. Ένα Αριανό είδα. Ένα φίλο μα είναι. Ένα Αριανό είδα. Φίλο μα είναι. Τι φίλο μα είναι. Μήπως λες τη Χαλκιδόνα. Πώς τη είναι, ποια Χαλκιδόνα. Βαθύλακο ρε. Εκεί τα κεφτεδάκια είναι πιο μεγάλο το κεφάλι σου. Θες δύο μέρες για να τα φας να πούμε. Τραβάει εκεί στο Βαθύλακο Τσαρτίδη. Δεν το φτάνει το μυαλό του να κάνει την επανάσταση να πούμε. Έβγαλε ο Σουμπούλης τώρα και θα πάει στο Φαμιλιάνο, θα φάει τη σαλάτα τώρα. Έστε τρελή ρε. Λίγο Μπούζα ρε. Και εμείς εδώ στο τέλος θα βγάλουμε το Μαρινάκι θύμα. Θα βγάλουμε το Μαρινάκι θύμα. Ο τρεπάμπος ήμουν. Θα πάμε στο εστιατόριο του. Πώς το λένε αυτά τα καλά καθούμενα ρε.
Του Σαράτσι. Του Σαράτσι και θα, θα κάνω. Αν σε ξεχνάει. Ναι. Η Σαράτσι. Την τάξη. Ειρήνη Καρυπίδη την είπε 50 φορές Μπάγδα. Ναι. Ξεχνάει ονόματα μέχρι και. Και το Φαγάλ. Εγώ προτείνω να βάλουμε. Πώς το λέω στο μικρό. Τον Φαγάλ, πώς το λέω στο μικρό. Ποιο Φαγάλ. Το Φαμιλιάν. Φαγάλ το λέω. Φαγάλ. Ζυγκόλη Φαγάλ. Του Ιωάννη. Όχι, Ιωάννη είναι ο ίδιος. Κόψε με, δεν περιγράφω άλλο. 79 λεπτό στη Ζάκυνθο. Ζάκυνθο Ασέρα Τρυπόλεω 0-2. Για να τα λέμε και αυτά. Οι γραμμέ πλέον είναι δικέ σα. Το 2310 και τα 3 εντάρια μπορείτε να τηλεφωνείτε. Και από εκεί και πέρα 955 και το μήνυμά στο 54045 με 25 λεπτά το ευρώ τη χρέωση του μηνύματο. Μετρόπολη 95,5 στο inbox του σταθμού ή στο ποστάρισμα τη εκπομπή. Εσείς που δεν είστε του τηλεφώνου, με μηνύματα. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Γεια σου. Πολιτής. Το κατάλαβα. Έλα, μ' ακούς, κόκκινε. Πολύ καλά. Μπράβο, μπράβο. Εσύ, οι πρώτες ώρες να πούμε μύρισε το τηλέφωνο η πνηλία, ρε. Η πνηλία μύρισε το τηλέφωνο και μυθούν στο τιμόνια, ρε. Δεν μου λες, κόκκινε, να σε ρωτήσω κάτι. Πες μου. Μ' ακούς. Σπακούω. Ωραία. Για σένα, του Μπριγιόλη, ήταν αποβολή κατευθείαν. 100%. Ούτε βάρ δεν χρειάζεται. Συμφωνούμε απόλυτα. Δεν άκουσα προηγουμένως γι' αυτό. Το άνοιξα και άκουγα αυτά που έλεγε το καραφλά χλάδι. Εντάξει, αυτά, τίποτα άλλο. Άστε καλά, υγεία. Γεια σου. Τι λέει? Ο Κασκαντεράκος επιστρέφει και λέει, ρε και φτεδάκια με πόδια. Είπε σουβλάκια, όχι μπιφτέκια. Τι σουβλάκια? Για τον Ζαλτίδη, έλεγε σουβλάκια. Μπιφτέκια. Μετά το είπε. Είναι και ένα άλλο χωριό δίπλα. Γι' αυτό και σου είπε Χαλκιδόνα. Είναι και. Ναι, είναι και ένα άλλο χωριό δίπλα. Πώς λέγεται να μένει βάρβαρη εκεί στο τοπικό, ήταν κάποτε. Έχει κάτι λέει μπιφτέκια, είναι σαν τιμόνια από φορτηγό, να πούμε. Παλιό φορτηγό, τα Βόλβο, τα παλιά. Τα θυμάσαι. Είναι μεγάλα μπιφτέκια. Πέστε το χωριό, ρε παιδιά. Ήταν να πάμε κάνα 2-3 φορές, δεν προλάβαμε να πάμε. Έχει και μουστάρδα, η μουστάρδα είναι. Πιο κίτρινη και από το να μην πω τι. Τέλος πάντων, θα πάμε στον κόσμο. Ποια είναι τα καλύτερα μπιφτέκια? Αυτά που γυρίζω εγώ. Όχι. Ποια? Τα κερασμένα. Α, ναι, ναι, σωστό. Ναι, βέβαια. Καλησπέρα. Ναι, αλλά όταν είναι κρυοπόλησα δεν πας. Καλησπέρα. Πάντα πάω. Στο κρυοπόλιο. Ξέρεις, έχει απαγορευτικό. Μόλις δει την κρυοπόλησα απ' έξω. Γιατί να άμα έχει αντιλιά κιόλας, κάνει το κεφάλι μέσα έξω να δει. Είναι κρυοπόλησα. Κρυοπόλησα 10 ευρώ είναι τα κρέατα, 10. Το κρυοπόλιο το βρήκε. Ρομαντικό. Έχεις δει ρε ρομαντικό κρεοπόλι. Γράφει ποίηματα, ηλιοβασιλέματα. Μιλάμε τώρα για παράνοια να πούμε. Μόλις δει το κρεοπόλι, μπαμ, ευγενικός ο κρεοπόλις, καλό παιδί. Άδενδρο. Άδενδρο. Μπράβο. Ευχαριστούμε Νικόλα. Μπράβο Νίκο, άδενδρο. Έκανε την πιφτέκια, τι να σε πω. Καλησπέρα σας. Σαν τα σάκια από ασκόνα καρμπιραντέρ, τέτοιο πράγμα. Ναι. Στρόγγυλα, πεινάω κιόλας. Μη ρε, άστατα, μη. Πεινάω. Καλησπέρα, εγώ είμαι. Πεινάω, αλλά ναι, ναι. Ναι, φίλε. Ναι, εγώ είμαι. Ναι. Λοιπόν, καλησπέρα. Από Χωριάτη Αριανός είμαι. Α, δυο θλίψεις έχεις εσύ. Μια που είσαι Αριανός και μια που είσαι στο Χωριάτη απάνω. Αυτό που είπες ότι και στα δύο τα παιχνίδια εμένα δεν μ' άρεσε. Αυτό δεν μ' αρέσει αυτό το είδος το ποδόσφαιρο καταρχήν. Είναι, αισθάνομαι παθητικό και κάποτε δεν θα σε βγει και θα χάσεις και την μπάλα. Να πάμε τώρα στο χθες που ζητάω ότι ήταν πέναλτι, όμως. Ποιο πέναλτι, φίλε, για αποβολή μιλάμε. Και κάνει rotation, δεν τον ενδιαφέρει τι. Έχει πάρει 5 τίτλους και θέλει να δώσει την προσοχή του στο πρωτάθλημα. Δεν μπορώ να το καταλάβω και κατεβάζει. Τους αντιπάλους του Big Four, τώρα που τους βρήκες σε αυτή την κατάσταση, δώσ' τα όλα και ό,τι πάρεις. Σε 2 μήνες μπορεί να γυρίσει η κατάσταση και να είσαι και 5ος και 6ος. Τώρα που μπορείς. Δεν μπορώ να καταλάβω τη λογική του Μάντσιου. Όπως και δεν μπορώ να καταλάβω, έπαιξε Κουάισον, Μωρόν και το Φετβατζίδη, οι δυο δεν περπατάνε και ο άλλος μισή ώρα δεν έπιασε την μπάλα. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω τη λογική και το έχω γράψει κάπου στο Facebook. Και θα μπορούσε η Άκη να το σκοτώσει τον Άρα, ήταν κακή. Εκεί έπρεπε να το σκοτώσει η Άκη τον Άρα. Κοίταξε, το ότι πήρε το ρίσκο όμως πρέπει να το δώσουμε. Ποιο το ρίσκο? Τι ρίσκο, ρε, άνοιξε. Ωραία, τα παστελόνια. Συμφωνώ. Πήρε ρίσκο.
ο Μωρόν τα παστελώνει, αλλά εγώ αισθάνομαι ότι περπατάει σε όλο τον αγώνα. Δηλαδή με ένα δεν είναι ρε μάτς να λήξει το 90. Έχει άλλα 90 λεπτά. Πάντως το κάνει 3-0. Για εκεί πήγαινε. Επαναλαμβάνω, η κακή ΑΕΚ μετά το 70. Απαράδεκτα κακή. Έπρεπε να το σκοτώσει τον Άρη. Να είσαι καλά, φίλε. Έβαλε, δεν μπορώ να καταβάλω γιατί έβαλε το Ζαμόρα αυτό να. Και δεν έβαλε του Γουάισον από την αρχή. Σωστό. Έπρεπε, βέβαια, έχει δίκιο. Σωστό. Γιατί ο Ζαμόρα υποδοχή μπάλα κάθετα με πλάτη δεν έχει. Ό,τι πάσα έβγαινε κάτω, ο Μπίτογλου τον έτρωγε λάχανο. Για πλάκα τον έτρωγε. Λοιπόν, μου έχουν στείλει. Σου δείξα κι εγώ μια φωτογραφία. Μου ναι, ανακαλώ. Ζήτα συγγνώμη τώρα. Ανακαλώ. Για ποιον? Για τον Μαρσιάλ. Παιδιά, άμα δείτε τον Μαρσιάλ, είναι φέτες. Φέτες. Και τον είπε χοντρό. Φέτες είναι, αλλά αργός ήταν. Μια χαρά ήταν. Μπορεί να θέλει κι άλλο χρόνο. Να σου πω και τι χάρηκα περισσότερο. Τι? Στον ποδοσφαιριστή, γιατί είναι ένα παίκτη το οποίο. Τι χάρηκε εσύ? Το πόσο το ζούσε το παιχνίδι και. Για το πεθαμένο ήταν. Ρε φίλε, δεν δίνει την εντύπωση ότι ήρθε για τουρισμό. Αυτό. Α, δέχομαι. Το δέχομαι. Αυτό λέω. Αυτό ναι, το δέχομαι. Δείχνει ότι έχει όρεξη για και μικρό. Έχει δουλειά ακόμα. 29. Όμως. Άλλο. Έχει δουλειά ακόμα. Έχει μείνει αγωνιστικά πίσω. Ναι, ναι, θέλει. Αλλά το χάρη και τον γκολ βάζει τραυμακολουθιά. Δεν πειράζει. Χώθηκε εκεί το παλικά. Πάρ τις γραμμές. Μπήκε, ωραία, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Ε? Μάλιστα, εσείς. Καλησπέρα σας. Σγουρέ, ήθελα να πω για τον Τσαλτίδη. Τι Κερκίνη ή Λιθότοπο ήταν? Ποια Κερκίνη είναι, Βαθύλακο ήταν? Για Βουβαλίσια που είπες εσύ. Α, τα Βουβαλίσια, Κερκίνη και ναι. Πήγα και εγώ έφαγα Βουβαλίσιο. Ναι. Και στο... Το κεράσανε. Και στα Πορόγια έφαγα Βουβαλίσιο. Ναι. Έχει, ναι, αλλά τα Βουβάλια. Εκεί το δώσαν κερκίνη. Και πληρωμή. Ναι. Συμφάκα να πούρα από τον άλλον, για σε μας. Έγινε, φίλε. Για να σε βοηθήσω να βγούμε. Κατανοητά. Ευχαριστώ, ναι, το βουβαλίσιο. Ο καθένας ό,τι μπορεί τρώει. Πώς? Ο καθένας ό,τι μπορεί τρώει. Η Νικροπόλησα δεν σου δίνει ούτε τις φρούδες. Καλά κάνει. Σου λέει θα μας κλείσει το κρεοπωλείο. Άλλους 3-4 σαν και εσένα το κλείσει το κρεοπωλείο. Φορώ κύριος, μην στεναχωριέσαι. Πώς? Κύριος είσαι γιατί λείπει ο κρεοπόλης. Το λέει μόλις σε βρείτε τον κόκκινο εκεί στην Αντιλιά, λέει το κρεοπόλιο ανέβα πάνω στο πατάρι. Καλά κάνει. Το περιποιηθώ εγώ ένα τέταρτο. Καλά κάνει. Αλλιώς που να δω το Φράγκος. Το βρήκε μπόσικο να πούμε. Τι μπόσικο, γιατί τζάμπουν τα δίνει, τα εντάξει, είναι μαλακό. Είναι συναισθηματικό κρεοπόλη. Ο δικό μα. Κυρία Μούχα, λίγο είναι καλό καταρχήν. Είναι καλό γιατί στα δίνει. Στη δουλειά του είναι καλό. Ναι. Και στην ποιότητά του είναι καλό. Γι' αυτό πάω. Ωχ, εξασφάλισε τη βδομάδα τώρα. Δεν μου έχει δώσει. Πάμε στον κόσμο, ρε. Αυτά εσύ εντάξει, είσαι προφέσορ. Εγώ μπροστά σου είμαι νήπιο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, εγώ είμαι. Ναι, ναι. Καλησπέρα, παιδιά. Γιώργος Λορδίνο. Ολυμπιακός. Νίπιο είμαι, λέει. Τι είναι, γάβρε. Πολύ χάλια χθες. Για περιμένετε ένα λεπτό τώρα, καθίστε την μπάλα για να βάλουμε το Ραπτόπουλο κάτι απλά. Ραπτόπουλε, όταν θα βγαίνει στο δημόσιο βήμα, δεν θα είσαι παπατή σου που ξαναδεί. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα πριν ξεκινήσω, να το καλαμπορήσουμε, το Βουβαλίσιο γάλα πιο γλυκό κάνει καλύτερο, ξέρει. Το γαλακτομπούρικο. Όχι, ρε φίλε, το Βυζαντινό. Και είναι και από εκεί πάνω, αλλά πού να ξέρεις εσύ, δεν έχει καμιά σχέση. Μόνο με Βουβαλίσιο γάλα έγινε το σωστό Βυζαντινό, για να το μάθεις και αυτό. Πάμε όμως πιο κάτω. Είπες προηγουμένως για το Μαρινάκι και την κυρία Μάγδα, την κυρία Ειρήνη που την αποκαλούσε. Δεν υπάρχει Μάγδα, Ειρήνη. Ναι, εσύ την αποκαλούσε Μάγδα, όπως απακλωίσεις το Μαρσιάλ, Μαρτιάλ προηγουμένως. Για τέτοια σχετικότητα έχεις. Λοιπόν, ναι. Άκου τώρα όμως τι θα πω. Είπες αυτά. Αυτά που γράφει, την ξέρεις, την Daily Mail. Την γνωρίζεις. Την εφημερίδα Daily Mail την γνωρίζει. Την γνωρίζω. Την γνωρίζω. Ναι, είναι μεγάλη ή μικρή? Τεράστια. Μπράβο. Ο Σάιμον Τζόρνταν, ο δημοσιογράφος, ξέρεις ποιος είναι, γνωρίζετε? Εγώ ξέρω τον Τζόρνταν της Μαρμίτας. Λοιπόν, ο Σάιμον Τζόρνταν, φίλε, για να μαθαίνεις, ο Σάιμον Τζόρνταν είναι ο Χατζηνικολάου, ο ανάλογος Χατζηνικολάου στην Αγγλία. Τι πήρε σπίτι και δεν τον πλήρωσε. Περίμενε. Πώς τον έκανε ο Τζόρνταν? Τι έκανε ο Τζόρνταν? Να μιλήσω για να με κλείσει. Για πέμπτο να πω δύο πράγματα. Πε τα και μετά κλείσει. Εντάξει, τσέι. Γιατί μόλις σε αρέσει, θα μου πει να πάμε στον επόμενο. Άσε με λοιπόν να ολοκληρώσω. Επέτω. Λοιπόν, ο Σάιμον Τζόρνταν τι γράφει σήμερα στην Daily Mail για το Μαρινάκι, διαβάζει? Ή το δεν πρόσεξε. Ή δεν είδε του ύμνου που του κάνει. Για την Nottingham Forest, για τη σύγκριση με τον Brian Clough, για το όραμα που έχει ο Μαρινάκης, πώς μεγάλωσε το Nottingham Forest, αυτά τα διάβασες, τα είδες. Δεν μου λες τζάμπα, τα έγραψες αυτά.
Η Daily Mail βεβαίως. Τζάμπα τα έγραψε αυτά. Γιατί με λες να το συγκρίνω με τον Χατζη Νικολάου, για δυνατό να πιστέψω. Τέλος πάντων, να μην το συζητήσουμε. Δεν μου λες κάτι, θα βγω εσύ, δεν μου λες κάτι. Από όλους αυτούς, για βέρειες και για αυτά, τις καταδικαστικές αποφάσεις που φάγανε, όπως κάποιος δημοσιογράφος στην Αθήνα δύο μήνες πριν τελειώσει το δικαστήριο, γύρισε όλα τα περιουσιακά του στοιχεία για να μην του τα πάρει ο Μαρινάκης. Μπορεί να μου πεις ποιος ήταν αυτό. Πολύ μεγά, πολύ, πολύ μεγά, πολύ μεγά τσάνελ βλέπεις να πούμε. Πολύ, πολύ μεγά, πολύ μεγά τσάνελ. Θα ενεργοποιήσω τον Καλαϊζίδη. Θα ενεργοποιήσω τον Καλαϊζίδη. Μη. Θα ενεργοποιήσω τον Καλαϊζίδη. Και δεν πάω να ενεργοποιήσεις και τον Θεό τον ίδιο. Εδώ υπάρχουν αποφάσεις. Εάν εγώ βγω και πω ότι εσύ είσαι παιδεραστής και μου κάνεις μήνυση και με καταδικάσουν, τι θα γυρίσεις να πεις. Και ρε εσύ λάσπη θα μείνει. Άκουρε, ρε άκουδο. Να το λέω. Αν με πεις εμένα παιδεραστή και αθωωθώ εγώ, την αθώωσή μου για παράδειγμα, δεν θα την παίξουν τα κανάλια. Θα παίξουν ότι είμαι παιδεραστής. Πες μου λοιπόν. Αυτό σε λένε να καταλάβεις. Η λάσπη μένει. Πόσες αθώωσεις έχει πάρει ο Μαρινάκης, ξέρεις. Εγώ ξέρω, κύριε μου, η New York Times να πούμε. New York Times. Η New York Times να πούμε. Έλα τώρα, όλη η γη έχει μάθει. Ναι. Που προσπαθείς, άκουσε με κάτι αυτό που λέει. Παρακαλώ. Το να ανεβάσεις την εκπομπή σου έτσι, άκουσε εμένα τώρα τι θα σου πω. Το να βγαίνεις να παίρνεις κάτι και να το μεταφέρεις όπως θέλεις για να καλύψεις το οποίο που υπάρχει στη Θεσσαλονίκη. Ξέρεις τι εννοώ. Όταν όμως ο συγκεκριμένος πρόεδρος ομάδας έχει αδοθεί πανηγυρικά σε όλα. Και όχι μόνο έχει αδοθεί, έχουν καταδικαστεί και δημοσιογράφοι που τους συγκοφαντούσαν. Και δεν τα έχετε σηκώσει στον αέρα ούτε εσύ ούτε κανένας ομοιός σου. Και αυτή τη στιγμή σημερινό άνθρωπο της Daily Mail, σημερινό, έμπα μέσα να μας πεις αν υπάρχει. Και σου λέω και τον δημοσιογράφο Σάιμον Τζόρνταν, ο οποίος κάνει ύμνους υπέρ του Μαρινάκη, αλλά δεν λες κουβέντα για μένα, αυτό μου δηλώνει σκοπό. Μάλιστα. Κατάλαβες φίλε. Να ολοκληρώσω λοιπόν. Άμα ναι. Βάλω στην πίστα των σερών να τρέξουν οι Daily Mail και οι New York Times, ποιος θα βγει πρώτος? Ψάξε εσύ να βρεις ποιος. Γιατί ο ένας πουλάει αυτό που λες εσύ, αναλογικά, να δεις τι φύλλα πουλάνε. Η Daily Mail, λοιπόν, γιατί πουλάει και στην Αμερική, περνάει τα 26 εκατομμύρια φύλλα. Πες μου εσύ πόσα πουλάει New York Times, για να δεις ποιος λέει την αλήθεια. Έφυγες, ευχαριστώ πολύ. Να... Η Μέτρος προ 1200 πουλούσε την τελευταία φορά. Καλησπέρα. Ρε εσύ μιλάμε για εκατομμύρια φύλλα τώρα. Φαντάζεσαι κόκκινα σου αρχισυντάκτη στην Daily Mail. Τι πουράκλα θα είχε. 3 χιλιόμετρα. Θα ξεκινούσε το πουρο από εδώ και θα τελείωνε στη Χαλκιδόνα το πουρο. Θα είχε γίνει. Θα ξεχνούσαν οι Άγγλοι. Μόλις... Θα ξεχνούσαν οι Άγγλοι και το Τσέρνομπιλ θα είχαμε. Και το, και το Τζόρτσιλ θα ξεχνούσαν οι Άγγλοι. Ποιο Τζόρτσιλ. Θα λέγαμε ποιο Τζόρτσιλ. Μια ρουφιξιά θα είχε. Ρέντμαν. Θα είχε. Τσέρνομπιλ θα είχε. Ρέντμαν. Παίξε. 1-2 Ιζάκυνθο. Μείωσε Ιζάκυνθο. Θε. Ναι, βίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μ' ακούτε, ρε. Πολύ καλά, ρε. Ωραίος. Αυτοί εδώ που έχουν άποψη για τον Λουτσέσκου, για τον προπονητή τον Δάδε και τον Δάδε, να κάνουν στην αντίστοιχη ΕΣΠΑΕ το βιογραφικό τους να στείλουν. Κάτω τάλιρα λίγο. Σήμερα που κολλάει ο Λουτσέσκου. Ποιος. Που κολλάει ο Λουτσέσκου. Λουτσέσκου πήγε στο Εγάλο. Και έβγαινε σέλφι. Και έβγαινε σέλφι. Καλά. Κατάλαβες. Πήγε και ο Γκαγκάτσης. Πώς. Ναι, αλλά ο Γκαγκάτσης κάτσε αλλού. Τι ήταν. Αυτά να μετράς, ρε. Εγώ, δηλαδή βγαίνει ο, βγαίνει ο Ζαΐρης. Θα το ρωτάς. Πολύ ωραία το ρώτησες. Αυτά λέμε. Πού ήταν ο κύριος Γκαγκάτσης. Χαιρετηθήκανε, ασπαστήκανε, φιληθήκανε. Είπανε γεια, μιλήσανε, τι κάνανε. Ψυχραθήκαν οι σχέσεις τους. Τα μάτια τους αντάλλαξαν να πούμε βλέμματα. Απέναντι είναι. Απέναντι. Αυτά θα ρωτάς, ρε. Αυτό ρώτησα. Έτσι, μα σε αναδεικνύω ότι σωστά τα κάνεις. Και γιατί μου λες αυτά θα ρωτάς, αφού τα ρώτησα. Ναι, σωστό. Πάμε επόμενος φίλος. Ναι. Γρηγόρη. Έλα. Είπες ότι ο Μαρινάκης είναι σε μάχη με τον Μητσοτάκη και ο Κωστής συμφώνησε. Είπα ότι είναι σε κόντρα. Σε κόντρα δεν είπες, ξαναδες το. Τέλος πάντων. Καλά, το, εντάξει, λόγο. Να μην παίξουμε με τις λέξεις τώρα, να μην για μάλλον. Ποιο λόγο. Για ποιο λόγο. Ναι. Γιατί περίμενε να πάρει κάποιος. Ξέρεις ή όχι. Ξέρει. Γιατί περίμενε να πάρει κάποιος δουλειές που δεν τις πήρε, τις έδωσε αλλού. Για τις δουλειές είναι για καλά δικαστήριο, τίποτα που δεν υπάρχει. Όχι, για τις δουλειές. Όχι, Για τις δουλειές. Μάλιστα.
Ποιο δικαστήριο, ρε φίλε, εδώ μιλάμε για. Για τις δουλειές μιλάμε τώρα. Ποια δικαστήρια τώρα. Τώρα μιλάμε για δικαστήρια. Ρε φίλε, άκου λίγο. Δηλαδή είναι μισό λεπτό. Μισό λεπτό, όχι, περίμενε, γιατί είσαι φάουλ. 100-0 φάουλ. Ο Τραμπ, ξέρεις. Πότε έγινε εκείνο το δικαστήριο? Όχι, Τραμπ. Δεν είναι Τραμπ. Ο Ντόναλτ Τραμπ, ξέρεις. Τραμπ είναι το δικαστήριο που έγινε για τον Τραμπ. Ξέρεις πόσες καταδικαστικές αποφάσεις έχει μέχρι τώρα? Πώς τις είπες? Καταδικαστικές αποφάσεις έχει. Εκείνος είναι πολιτικός, δεν είναι πρόεδρος ομάδος. Μπερδεύεσαι πάλι. Και ο Μητσοτάκης πολιτικός. Εκείνο το δικαστήριο. Για τον Μαρινάκη λόγο. Ρε φίλε, για την ανακύκλωση. Δεν τελείωσε το δικαστήριο μετά από 12 χρόνια. Για την ανακύκλωση. Πότε θα γίνει? Για την ανακύκλωση είναι ιστοριάς του. Για την ανακύκλωση, ξέρεις εσύ. Μάλιστα. Δεν μου λες. Δηλαδή, σε ποιο βαθμό είναι σκοτωμένοι? Θέλει ο Μαρινάκης να ρίξει το Μητσοτάκη ή ο Μητσοτάκης θέλει να διαλύσει το Μαρινάκη? Αχ, δηλαδή, τι δεν καταλαβαίνω. Ο Κίβογκας, απάντα τώρα. Σε στρίβω σαν σε ασκία, σε βαράει γροθιές. Όταν ο άλλος περιμένει να πάρει μια δουλειά η οποία κοστίζει δις, όχι εκατομμύρια, και δεν την παίρνει. Δηλαδή, όπως έριξε ο Τσίπρα το 19 που είπε για τις τηλεοράσεις και τον δρόμο. Ποιος τον έριξε? Ποιος τον έριξε, τον Τσίπρα? Τη συνέντευξη του Χατζηνικολάου δεν στείλω. Εκεί διελύσαν τα πάντα. Ότι ήρθε και με ζητούσε να δώσω λεφτά για να πάρει κανάλι ένας που είχε βοσκοτόπια. Πού είσαι εσύ αλλού? Φίλε, Παναγία. Το Τσίπρα τον έριξε ο λαός, όχι. Που βάζει φωτιά. Ο λαός τον έριξε. Έκανε το όχι, ναι, και το ψήφισε. Για τους λαμπάτες. Επαναγία μου. Πού σας έχουνε βρει και τους δυο? Ενώ βρήκανε εσένα το αφήσει. Έχει αράξει τώρα στην ξενοδοχειάρα του. Καλά κάνει, ρε. Και θυμήθηκε. Κάς, γιατί δεν έχετε συγκριτική δηλαδή? Τι, όλα καλά είναι? Μα δεν είναι έτσι πως νομίζω. Πώς είναι δηλαδή? Πες όλοι αυτοί. Μάλιστα. Όχι, δώσε την εκδοχή τη δική σου. Όχι, δεν είναι εκδοχή, η πραγματικότητα είναι. Λέγε. Όλοι αυτοί θέλουν να παίρνουν δουλειές. Όταν σταθούν ρίγκες. Ποια δουλειά δεν πήρε? Κάποτε. Σιγά μη. Ο μπαμπάς ο Αλαφούζος είχε κόντρα με τον μπαμπά Μητσοτάκη. Μάλιστα, παλιά. Ναι. Ωραία. Και γινότανε χαμός. Ωραία. Φωνάζαν όλοι οι δημοσιογράφοι εναντίον του Μητσοτάκη. Κάποια στιγμή το έργο το γύρισε ο Μητσοτάκης. Τα βρήκανε. Ωραία. Και τους λέει τους δημοσιογράφους, τέρμα το κράξουμε, τα βρήκαμε. Ναι. Και κάποιοι αποχώρησαν. Μάλιστα. Κάποιοι ελάχιστοι. Ωραία. Έτσι γίνονται τα πράγματα. Απλά. Βρε τώρα τι γίνεται στο Μητσοτάκη πριν 100 χρόνια. Τώρα τι έγινε? Τον έριξε σε κάποιο έργο. Ποιο έργο? Σε κάποιο έργο. Δεν μπορώ να το αποδείξω. Σε κάποιο έργο. Προσέχω τι λέω. Μάλιστα. Εντάξει. Σε κάποιο έργο τον έριξε και τρελάθηκε ο άλλος. Μάλιστα. Ωραία. Αλλά λες θα τα βρουν τώρα μετά. Δεν ξέρω τι θα κάνουν. Δεν ξέρεις. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν είναι δικό μου. Καλά. Καλησπέρα. Έλα, φίλε. Μπορώ να ρωτήσω κάτι λίγο τον κύριο Κόκκινο? Φυσικά. Ρωτήστε τον. Λίγο απλά θέλω λίγο τον κύριο Δραπτόπουλος να μου πει εάν έχω δίκιο. Έχω παρατηρήσει κάτι. Όταν πάει και 29, 28 και 29, θέλει ο Κόκκινος να πάμε σε διάλειμμα. Γιατί δεν θέλει να κάτσει και αυτό το 1-2 λεπτό? Μην δουλέψει παραπάνω, ε. Όχι, το θέλει για τους χορηγούς. Λέει ότι ήθελα να διατηρήσει την ώρα. Εγώ ξεφεύγω. Όχι, ναι. Όχι. Όχι, μην δουλεύει παραπάνω και αυτό θέλει να πηγαίνει 2-3 λεπτά πάντα. Αν το έχει παρατηρήσει, πιο πριν θέλει να πάει σε διάλειμμα. Πρέπει να κάνει πολύ βαριά δουλειά, εσύ, ειλικρινά. Αλήθεια, τι δουλειά κάνει τώρα εδώ πέρα? Όχι, δεν με ενδιαφέρει τι δουλειά κάνει. Πολύ βαριά δουλειά πρέπει να κάνει. Κόκκινε. Ναι. Μ' ακούς? Σ' ακούω, δυστυχώς. Γιατί ρε Κόκκινε? Γιατί αυτά που λες, δερφίλε, είναι ανοησίες. Ανοησίες. Θα κλείνουν συνέχεια 2-3 λεπτά. Πιο πριν θέλει να κλείνει. Δεν κλείνουν 2-3 λεπτά πριν, φίλε. Υπάρχει κάποιο χρόνο συγκεκριμένο ραδιοφωνικό. Εσύ λες να ξέρει καλύτερα το πότε πρέπει να πάμε σε διάλειμμα? Εγώ έχω παρατηρήσει αυτό που το κάνει πολλά χρόνια. Τέλος πάντων. Για να το κάνω χρόνια, προφανώς αυτό πρέπει να γίνει. Αυτό πρέπει να γίνει. Εντάξει, δεν θα τα χαλάσει. Δεν μου λες, εσύ πιστεύει το να βρει διαφήμιση είναι εύκολο? Το να βρεις διαφήμιση είναι εύκολο? Εσύ πήρες τώρα ένα τέταρτο στο μισάωρο που έχουμε εμείς, είναι δύσκολο. Δεν κοίτας ακούω και τους δύο. Το φίλο θέλω. Είναι εκνευρίες. Για πες.
Όχι, λέω, δεν είναι εύκολο. Α, κλαβά 30 χρόνια ραδιόφωνο, κάνει για διαφήμιση, δεν έχει φέρει. Πώς είναι εύκολο. Φίλε, δεν μιλάμε για το Μάριο. Α, το Μάριο. Τι πράγμα είσαι, ρε φίλε. Α, το Μάριο. Ο άλλος πληρώνει για να παίξει και μισή. Ακριβώς. Αν δεν το κάνεις, μπορεί να πάρει πίσω τη διαφήμιση. Υπάρχουν ρήτρες. Το ξέρεις αυτό? Δεν το γνωρίζω, Κόκκινε. Το γνωρίζεις? Δεν το γνωρίζω. Ωραία. Αν δεν το γνωρίζεις, μην κάνει τον έξυπνο. Δεν χρειάζεται. Αμαλώντα, εξήγησε. Τελείωσε. Επόμενος. Πρέπει να τσακωθούμε δηλαδή. Δεν τσακώνουμε τον έξυπνο. Εξήγησε τον ήρεμα, όμορφα. Μα λέει κάτι το οποίο είναι ανόητο. Θέλω να σε τσιγκλίσει. Να πει κάτι άλλο, έχει χίλια δύο πράγματα να με τσιγκλίσει. Καλά, και εσύ τόσα κουσούρια έχει τώρα στο δίλεπτο, εσύ κόλλησε το μου. Ποιο δίλεπτο, ρε. Έκανα αυτό να λέω. Δε... Έκανα ποτέ και 28 διάλειμμα. Άλλο λέω εγώ τώρα. Και να είναι έτσι, και στο λεπτό θα κολλήσει τώρα 500 κιλά κουσούρια για πάνω του. Δεν, δηλαδή δεν το ξέρω τι είναι έτσι. Βρε έτσι, να μη σκαλώνει τώρα. Είσαι έξυπνο, με σκαλώνει τώρα. Πάμε δύο γραμμέ. Ναι. Ό,τι προλάβουμε. Μάλιστα. Γεια σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Βίλε. Αυτή η ιστορία για τα σκουπίδια που είπες προηγουμένως, Κόκκινε, είναι παρούφα, έτσι. Με ποια εταιρεία έχει ο Μαρινάκης και πήγε να πάρει σκουπίδια? Στην Ελλάδα τα σκουπίδια τα έχουν τρεις εταιρείες όλα και όλα. Τα λέμε πράγματα που ισχύουν. Ο Μαρινάκης δεν έχει ούτε κατασκευαστική εταιρεία ούτε τίποτα. Πώς θα έπαιρνε στις δουλειές? Πού τα βρήκες, ρε Κόκκινε, τα σκουπίδια, να πούμε? Είναι τελείως άσχετο. Οι δουλειές με τα σκουπίδια έχουν δοθεί όλες στην Ελλάδα και τις περισσότερες έχει πάρει η Λέκτορ και η Τέρνα. Είναι απλά τα πράγματα. Είναι δοσμένα, είναι αναθυμένα παντού. Και πού? Κάτσε τώρα, γιατί, εσύ γιατί είπες τα σκουπίδια τώρα? Μα εγώ δεν είπα. Εγώ δεν είπα σκουπίδια. Ποιος το Βοκαράς? Είπες και είπες ότι δουλειές δισεκατομμυρίων κιόλας. Καλά, εντάξει, εντάξει. 1,5 δις είναι δουλειά, ναι. Τα σκουπίδια. Δεν υπάρχει τέτοια δουλειά για τα σκουπίδια συγκεκριμένα. Υπάρχουν τα κέντρα διαλογή, τα πέρα. Ανακύκλωση πρώτα. Το ίδιο πράγμα, λοιπόν, αυτό ακριβώς. Έχει δοθεί τώρα τη Θεσσαλονίκη. Με ποια εταιρεία πήγε ο Μαρινάκης? Ποια είναι η εταιρεία του Μαρινάκη που παίζει τα σκουπίδια? Είναι μέτοχο του Γιακτέρνα? Όχι. Αφού υπάρχουν δημοσιεύματα, ρε φίλε, ότι είναι μέτοχο. Πλάκα μου κάνει. Είναι ενεργειακή, εσύ μπερδεύεσαι. Μην μπερδεύεις τα καλώδια. Ρε φίλε, είναι μέτοχος, υπάρχουν δημοσιεύματα. Βρες το και ξαναμιλάμε. Είχε πάρει ποσοστό στην Τέρνα Ενεργειακή. Μην μπερδεύεσαι. Άλλο Τέρνα Ενεργειακή. Καθόλου δεν μπερδεύομαι, ρε φίλε. Καθόλου δεν μπερδεύομαι. Δεν μου κατέβηκε έτσι. Δεν ήρθε η επιφύτηση να πω κάτι για να πω. Εγώ σου λέω ότι δεν είναι έτσι. Ψάξτε με το χολόγιο και θα δεις. Αλλά ακόμα κι αν είναι έτσι που το λες, που δεν είναι, έχει ποσοστό 2%. Θα μάλλονται με το Μητσοτάκη για 2% ο Μαρινάκης. Την εταιρεία την έχει ο Περιστέρης την Γεκτέρνα. Ποιος την έχει, λέει? Ο Περιστέρης. Ποιος, ο γυναικολόγος? Όχι, ρε. Όχι. Α. Ένας που έχει... Τι, εγώ ξέρω τον Περιστέρη, τον γυναικολόγο. Άσος, μεγάλος. Λοιπόν. Για 2% να δείξει. Αλλά ο μήκος είναι και αυτός. Ξέρεις από γυναικολόγους. Και πάνω με το Μητσοτάκη. 11% έχει μάλιστα. Λοιπόν, θα σου στείλω το μετοχολόγιο. 11% έχει. Ωραία, μάνα μου. Δεν τα αλκάμε το. Για Εκτέρνα ή Εκτέρνα Ενεργειακή. Σου μιλάω ακριβώς με νούμερα. 11%. Κοίτας, μην το κολλάς αυτά, το κόκκινο είναι μαέστρος, φίλε. 11%. Τέλος. Τέλος. Ακολουθεί τρίτο ημίχρονο. Με τα σκουπίδια. Να φάγουμε. Δεν το ξέρει όλος ο κόσμος ότι έχουν κόντρα Μητσοτάκης με Μαρινάκη και είναι δικό μου. Εσύ δεν το ξέρεις. Δεν το ξέρω. Τι συζητάμε τώρα. Κάτσε να χαλαρώσουμε λίγο. Μεράκλειο. Ναι. Έχει χορηγού. Στα σκουπίδια. Στα σκουπίδια τα καλύτερα κατσίδια. Τι νοθευμένο ίσκι έχετε βγει. Αυτά τα μεγέθη. Αυτά τα μεγέθη επιχειρηματιών. Δεν μπλέκω. Σε μια μέρα κάνουν εταιρεία. Είναι εύκολο για αυτό. Ναι. Εννοείται ότι 6 μήνες για να έρθει το ΙΚΑ να την βάλει υπογραφή. Εννοείται. Τέλος πάντων, θα πεις τη μέρα σήμερα πώς θα περάσεις. Τι είναι πώς θα περάσεις. Πού θα πας? Λοιπόν. Δουλειά έχω. Στο λιμάνι έχω ένα μπαρ που θα το πάρω διαφήμιση. Έρχεσαι να πούμε κάνα δυο. Τι ώρα? Βράδυ αργά. Πόσο αργά? 11.30 ή 12. Δεν μπορώ. Γιατί? Γιατί έχω επαγγελματικό ραντεβού πάρα πολύ πρωί και μετά έχω από αύριο έχω πολύ μεγάλο σταυρό. Το εσύ το ξέρεις, δεν χρειάζεται. Όλοι σταυρό έχουμε, ρε Κόκκινε, εντάξει. Άστο, αυτό είναι πολύ μεγάλο για μένα. Βρε, πάμε να κοπανίσουμε κανένα δυο ουισκάκια εκεί πέρα το βράδυ. Άλλη μέρα να το κάνουμε. Στο λόγο. Μα νύχτα θα το κάνουμε, δεν θα το κάνουμε. Νύχτα. Νύχτα. Λοιπόν, Τάνια Δήμου,
Κωνσταντίνος Πρωτοτός και Βασίλη Βλαγόπουλος ακολουθούν. Εμείς πρώτα Θεός θα λέμε αύριο στις 3. Να είστε όλοι καλά. 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 Αύριο